Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι και τέτοια. Αλλά το είναι τόσο γκρίζα η Θεσσαλονίκη σήμερα, τόσο μουντή, που πιο μουντή πραγματικά. Υπέροχη. Υπέροχη. Το έχεις έτοιμο το κομμάτι, Χρήστο Κιώση. Απίστευτα μουντή. Γεια σου, Ατζούμπα. Γεια σου, ρε Τζούμπα, αλαμπλούχε. Ωραία, να έχω μια κάμερα εδώ, χορεύει ο Σλαμάς. Λιχνίζει το κεφαλάκι του. Το κορμάκι του. Που ξελάσπωσες τους άλλους εκεί, τους έδωσες κατηγορία. Δεν είσαι, δεν είσαι εσύ για το βαρύ φορτίο του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Τεράστιε Δημήτρη Μελισανίδη, ο μεγαλύτερος μάγκας της χρονιάς. Ήξερες τι έρχεται, πού να έχεις και 20.000 δικούς μας πάνω το κεφάλι σου. Όλα τα κουμάντα εσύ τα κάνεις. Όλα τα κουμάντα εσύ τα έχεις. Χωρίς κόσμο, μια χαρά πέρασε ο τελικός κυπέλου. Πέλκας, μέσα στην περιοχή, γκολ! Πώς άλλαξε τη φωνή του μήνου. Τσουπάκπομ, τσουπάκπομ με κυριστό. 1-0 ο ΠΑΟΚ, 1-0 με κυριστό του Τσουπάκπομ. Απ' την εξαιρετική ενέργεια του Πέλκας. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Πέτα που σου πληρώνετε τα 45 λεπτά. Ναι, αλλά επειδή κόσμος πληρώνει, μπορείς να παραγγείλεις τώρα στη Mr. Gold. Πίτσα Τζούμπα Ακμπομπ. 93 εκατοστών, μόνο 11,90. Σικές μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου, delivery στο 62-85-86, από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Παίρνεις από σικές, τηλεφωνείς δηλαδή από σικές, Τζούμπα Ακμπομπ λες. Ή από Νεάπολη, ή από Ευελόκυμπους, ή από Πολύχνη, από Μετέωρα, ή από Κέντρο, σε αυτό το νούμερο, Τζούμπα Ακμπομπ Πίτσα. FM και ενώ το μήνυμά σας, Τζούμπα Ακμπομπ, αποστολή στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, όπως καταλάβατε, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτουδάκια η Τρόικα. Θα σας συντροφεύουμε. Εγώ, ποιος είμαι εγώ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ποιος άλλος είναι δίπλα μου, ο Μάριος Σλαμάς. Και παραδίπλα, ένας τύπος που μπαίνω βγαίνει εδώ πέρα στο στούντιο, ο Χρήστος Σαλτίδης. Όλους αυτούς, όλους εμάς θα μας ανεχτείτε, όπως και τον Χρήστο Κιώση, με τις μουσικές φοβερές επιλογές του Τζούμπα Ακμπομπ Κιώσης. Μαζί μας φυσικά έχουμε και τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες αυτού του τύπου, πιού του Μαργαριτόπουλου, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες, information που λένε στα γαλλικά, στο margaritopoulos.com και δεν έχεις ίντερνετ να βρεις και πληροφορία. Τι κάνεις, παίρνεις το ακουστικό, σηκώνεις το ακουστικό, τηλεφωνείς στο 2310-911-701 και βρίσκεις κάποιον εκπρόσωπο του Μαργαριτόπουλου να σε βοηθήσει για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Δεν θες να μείνεις μόνο εκεί, θες να κάνεις και ασφάλεια υγείας. Μπορείς να πάρεις στο Μελισσανίδη. Συγγνώμη, στο Μαργαριτόπουλο. Νιώστε σίγουροι την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο το άτομο. Περίπου, ναι, 170 ευρώ το χρόνο το άτομο, τόσα όσα δίνει ο Μελισσανίδης για μεταγραφές. Συμπεριλαμβάνονται κρατήσου, αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και το κυριότερο, αποκλειστική NERS, δηλαδή νοσοκόμα. Πληροφορίες margaritopoulos.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Ευχαριστούμε αυτή την πάρα του Μαργαριτόπουλου που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μια όμορφη ηλιόλουστη ερώτηση, ερώτηση, δεν κάνω πλάκα. Εγώ σήμερα με το ζόρι, θες να φύγω. Πώς θες, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Α, δεν σφίγγει. Άμα θες, για να μην κράσει εγώ, άλλος δεν ήθελε. Ποιος. Ο άλλος. Ποιος άλλος. Ο άλλος. Γιατί έχουμε κι άλλο στο κεφάλι μας. Ο άλλος. Πώς τον λένε. Ο Χρήστανθος. Α, τον τύπο που μπαίνει να βγαίνει, λέω. Ναι, ναι, σωστά. Κάνε πλάκα να μην έρθει σήμερα. Τι. Φεύγω εγώ. Δεν κάνω πλάκα. Έχεις εσύ τα πειρά, λες. Θα πάρω τώρα. Ναι. Θα πάρω τώρα. Σάκος του μπόξ δεν θες να γίνεις. Θα πάρω τώρα. Στη χαρά του ΠΑΟΚ να είσαι εδώ και να δέχεις όλα τα πειρά. Φυσικά. Και έρχεται αυτός τρίτο τετάρτης εκεί πέρα, έχει ξεχαστεί. Έχει ξεθοριάσει το τρόπαιο. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, ρε φίλε. Παιδιά, κανένα τίποτα δίνουμε. Κάτι Χρήστο Κιώση έχουμε. Δεν το παρουσιάσαμε. Τον παρουσίασα εγώ. Α, το παρουσίασα. Πάντα παρουσιάζω τους συγχολήπτες. Είπες ότι είναι ένας από τους κορυφαίους. Από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχου. Ότι είναι ο Steve Albini της Ευρώπης. Ή Steve Archibald της χοληψίας. Άμα ακούει τώρα ο Steve Albini, μπορεί να μας κάνει για μια πενταριά μηνύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτσε, περίμενε, Στάσου. Γιατί το, αν θέλει ακόμη το χαρί, άστο. Πώς θες, έχεις κομματάκι. Μπήκε για το Τσουμπακ, μπομ. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε το μήνυμα το οποίο μας ξεπαρθενιάζει εσεμεσικά. Χρήστο, κλείστο για όπως είναι, γιατί είναι τεράστιο εισαγωγή, τεράστιο επικό κομμάτι. 507. Τι Warriors, τι ΠΑΟΚ, τι ΑΕΚ, τι Rockets. Τρία χρόνια πόνος, βρε, χωρίς Durant, μεν, βρε,
χωρίς Βεϊρίνια η ΔΕ. Με Στεφανάκο η ΜΕΝ, με Τσουμπάκο η ΔΕ. Αντώνης Κασάνδρου. Αντώνη Κασάνδρου, να σου πω κάτι. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω, το ξέρεις, δεν σε προσκυνώ. Δεν... Φίλε, τελευταίο 20ήμερο. Έχει αλλάξει το ύφος του. Είσαι κι εσύ λίγο ναι. Στην κατηγορία. Δεν πειράζει. Έβγαλε η μίγα κόλλο και έχεσαι τον κόλλο. Κολάρα έχουμε βγάλει και θα χέσουμε όλο τον κόσμο. Μη στεναχωριέσαι. Κολάρα έτσι. Έχουμε, ναι. Λοιπόν, εδώ η παρουσία μας τώρα για να κάνουμε κομπή, έτσι. Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Μπήκε ο, ναι. με Τσούμπα Ακπομ κομμάτι ο Παπαδόπουλας. Καλώς το φιναλιστή. Εγώ μπαίνω με κομμάτι αφού περιμένω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν βγάζω εφημερίδα, φίλε. Δεν βγάζω, κυριούλη μου. Ναι. Τι. Ευρηματικό τα λες τι, δηλαδή τι γράφει, ας πούμε, το εξώφυλλο σήμερα. Όλοι γράφανε. Τι γράφουνε. Εκστανό. Ναι. Τα πήρε όλα. Τα πήρε, τι να πάρει, δεν πήρε τίποτα. Τι. Δεν νιώθετε καθόλου. Δεν είμαι δεν ακούγεσαι. Χρυσανθέ, ναι. Δεν κάνει αυτό. Αγόρι μου γλυκό, ναι. Ρε φίλε, αυτό... έχει πάει όπως έχει πάει ο τελικός. Αυτός έχεις πάρει τον double. Ναι, για πες μας τι εξωτερικό. Βάλε λίγο. Τσούμπα πάλι, ωε. Γι' αυτό ο Παπαδόπουλος εδώ πέρα, επειδή δεν ακούς μάλλον την εκπομπή με το που ξεκινήσαμε, τι κομμάτι διάλεξα. Έτσι μπήκε. Φίλε, για πρωτοσέλιδο σου λέω. Όχι, δεν έχω εφημερίδα. Όμως τρελάνεις, όμως, αφού ο Χρύσανθος ναι. Μας αναλύσει μετά το πώς είναι δυνατόν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας ναι. Να σερετάνε στρατιωτικά ναι. Τον Ιβάν Γνατίεβιτς Σαββίδη. Hey, hi Van Boys. Hey, Χαϊβάνια. Hey, Ασλαμά. Ασλαμούκο. Ναι. Για να το γνωρίζει αυτό το πράγμα, ναι. Αν σε σταματήσει κάποιο μπάτσο. Αν σε σταματήσει, είναι υποχρεωμένο να σε χαιρετήσει. Και εσένα και εμένα και κάθε πολίτη τη χώρα. Το καταλαβαίνει το πράγμα. Οπότε χαιρέτησε το Σαββίδη. Τον σταμάτησε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς τον σταμάτησε. Περνάει απλά και χαιρετάει. Ναι. Που χαιρετάει έτσι όπως χαιρετάει. Με έχουν σταματήσει 30 φορές. Χαιρετάει τον πολίτη. Δεν χαιρετάει το πολίτη. Λάθος. Λάθος κάνανε οι αστυνομικούλιδες. Οι κυριούλιδες αστυνομικοί, καλά λάθος. Τι κάνει, για πες μας. Βάζει το χέρι εκεί, χαιρετάει το εθνόσημο. Το εθνόσημο. Άρα αποδίδει τιμή ναι. Σε κάποιον προϊστάμενο. Α, είτε ναι. Υπουργό, ναι. Είτε στρατιωτικό. Ο, ωραία. Είτε αστυνομικό. Αν σε σταματήσει ο αστυνομικό, για αλκοτέστε εγώ σου λέω. Για έλεγχο. Καλησπέρα σα. Όχι, δεν θα πει καλησπέρα, το χέρι το κάνει. Γιατί με έχουν σταματήσει και σένα. Ναι, πρέπει. Είναι υποχρεωμένο σε χαιρετήσει, το καταλαβαίνει το πράγμα. Εμένα είναι... Είναι... Ωραία. Ναι. Άρα αυτόν τον ναι. Σταμάτησε. Ποιον? Απλά κάνει διέλευση. Διέλευση. Ποια διέλευση? Δεν το σταμάτησε. Το χέρι καταρχήν ο Ιβάν. Δεν κάνει... Α, ο Ιβάν έχει απλώς το χέρι. Το χέρι και ο άλλος χαιρέτησε. Τι να κάνουμε. Δεν πιστεύουμε γι' αυτό. Μας χαιρετάνε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, αν σε φωνάξει κάποιο. Δεν το θυμάσαι. Ρε. Μετά από 10 χρόνια σε φωνάξει. Αύριο βγαίνει από εδώ. Σήμερα βγαίνει από το σταθμό και σε φωνάζει κάποιο. Μάριε, σε χαιρετάει. Ωραία. Υπάρχουν χαιρετούρε και χαιρετούρε. Περίμενε. Λέει, μπήκε ο Παπαδόπουλας, σωστό, και θα συνεχίσουμε έτσι με Τσούμπα Ακμον. Εγώ δες με την παίρνω. Άκου λίγο με την παίρνω, Χρυσανθέ. Άκου λίγο. Για να ακούσουμε. Πάμε λιγάκι. Άρε, Ρασβάνα, ρε, τι τους έχεις κάνει. Πάμε. Άρε, Κόνε, τι τους έχεις κάνει. Και αυτό το κύπελο πήρες. Για να είμαστε ίσχυοι. Αυτά τα έσχη που έχεις κάνει. Τι έσχη, αγόρι μου, γλυκό. 120 προσκλήσεις. Πρώτος μάγκας. Α, χαιρετισμού στον Παρτόγλου. Δείχνει πλάνο. Τον είδα. Πριν την έναξη, γράφω στο τέλο μήνυμα. Άρε, άντρε, τον είδα στου παλιγυρισμού. Όχι, εγώ τον είδα στην Εύρη. Η ΕΠΟ, μπράβο, έδωσε σωστά τις προσκλήσεις. Τεράστιος μάγκαλος ο Μελισσανίδης μας έκανε μια χαψιά. Σου λέει θα ξεφτυλιστώ τώρα. Α μην έχω και κόσμο. 500, 200, 300, όσοι είναι. Μας έκανε μια χαψιά. Άρα ο μηχανισμός στήριξης είναι. Αυτά τα παιδιά που παίζουν ξύλο και φυσικά πρέπει να φας μείον 3, έτσι. Γιατί το αφώ μείον 3. Ξύλο στο τελικό διακομόδη του αθλήματος. Το είδε. Είδες ξύλο. Α, έχεις δίκιο, ένα ακόμα πράγμα. Δεν το έδειξε κανένας. Άμα ήταν ανάποδα. Άρα, εσύ μπορεί να το βγάζει το μυαλό σου. Φέρα αποδείξει, κυριούλη. Και υπάρχουν να βίντεο με το ξύλο. Άντε να το δούμε. Τι να το δούμε. Δείξε όλα τα site. Α, δεν το είδα εγώ, γι' αυτό σου λέω. Δεν τα είδες. Όχι, δεν το είδα. Όχι, θα μας το βάλει, το βλέπουμε. Ναι. Να σου πω κάτι. Αφαίρεσαι βαθμό ξεκινήσει. Χριστό, το Deutschland. Το Deutschland. Βάλε το Deutschland. Το Deutschland. Θα σε δώσει και ένα έπαινο για τον διαιτητή. Για τον διαιτητή. Ωραία, τι τη έχει κάνει, ρε. Για τον διαιτητή. Ωραίο. Ωραίος. Το βλέπεις το ΒΑΡ. Γεια σου, ρε φίλε. Όλο το μαγαζί έχει παγώσει. Τι να κάνεις. Από γύρω μου παοξίδες. Τι να κάνεις. Το έδωσε. Πέναλτι. Τι να κάνεις. Πέναλτι. Ναι. Και δείχνει. Αυτό είναι η απόδειξη που σας έλεγα τότε. Ποια είναι η απόδειξη. Ναι. Για το ΒΑΡ. Ναι. Το λέω και εγώ. Ότι το ΒΑΡ επιδέχεται ερμηνεία. Είναι κρίση. Επιδέχεται ερμηνεία. Και αν ο Γερμανός. Εγώ θα πάρω τη θέση σας. Ο Γερμανός δεν είχε καμιά πρόταση. Θα δεχτώ. Το είδε έτσι. Το άκουλα σας. Όπως δεν ήταν πέναλτι εκείνο που λέγατε στο ΠΑΟΚ Πανιόνιος τον πρώιμη τελικό, έτσι δεν είναι και αυτό. Θέλετε το... σε αυτή τη βάση να μιλήσουμε. Σωστό. Ή σε άλλη βάση. Σε ποια βάση. Εγώ είπα ότι είναι. Έλα. Εγώ είπα ότι είναι.
Εγώ σου λέω για το VAR. Ότι του χρόνου το VAR θα παίζει πάω Κάρι, θα δίνει πέναλτι τον πίσω VAR που δεν είναι πέναλτι και θα ακυρώνει τον κόσμο. Λέει ορίστε. Φέρε του φύρερ όλου του κόσμου να διευθυντεύσει εδώ πέρα αγώνα. Τι να κάνουμε. Ωραία, ωραία. Δεν δίνει πέναλτι αυτό. Δηλαδή εντάξει το. Α, να ξέρει. Α, περίμενε λίγο. Χθε το βράδυ κοιμήθηκα 4 ώρα. Είχε φοβερή ταινία στο TV 100 απογορευμένο ημερολόγιο. Εγώ 4 παρά 20. Είχε βγει βιβλίο τέλο πάντων. Ναι, ωραία. Ποιο απογορευμένο. Γερμανική ταινία. Α, το πάμε. Ναι. Το έχω δει, ρε. Το ξέρω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όταν ξεκινά στο Ρατόπουλο, πηγαίνει. Ναι. Ωραίο αυτό που σήκω και τα λοιπά. Έχετε δει τίποτα, λίγο το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ναι. Οι κινήσει που κάνει. Χρωστούμενο είναι. Πρόσεχε τι κινήσει που κάνει. Γιατί μάλλον μόνο εγώ τι παρατηρώ. Που ξύνει την μπλούζα σου και φέρνει το δάχτυλο σου έτσι. Μάλλον μόνο εγώ το παρατήρησα. Τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει. Καλά, δεν τρέπεσαι καθόλου. Επειδή δεν σου στείλει κανείς μήνυμα. Απλά το κράτησα καλά για να μην Όχι, όχι. Τα κατέβασες και ξύνησε εδώ πέρα λίγο την μπλούζα σου, ρε παιδί. Έκανα εδώ πέρα γιατί με φαγούρισε. Πώς φαγούρισε. Πώς φαγούρισε εσύ, ναι. Αυτός που έχασε και από την κάρτη στην τελευταία αγωνιστική. Καλά, Χρήστο! Φόλα! Χρήστο! Στα προκληματικά τον Ιούλιο, Άρης Μάνστερ United με μπλουζάκι ρολογητών βαέρα. Ήταν που ήταν οι Άγγλοι μικροτσούτσουνοι, εσύ έγινες ο νούμερο ένα. Ναι, ήταν εντάξει. Κοίτα μισθούθηκε ένας Άγγλος. Κοίτα μισθούθηκε ένας Άγγλος. Βάλε τον Γερμανό αυτό λέει το Φίρερ. Τι ακούμε Μαρία. Βάλε Deutschland. Οι άλλοι που λάτρευες με τις μασχάλες και τι, τις τρίκες και τι. Ναι, ένα μετά. Άστα. Έπος. Deutschland. Πάλο σαν θέλα, κόρη μου. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Γερμανικά μα μιλάω. Αφιερωμένο στον Φέληξ Τσβάιερ. Πιο όμορφο κόρνερ δεν έχω δει να δείχνω. Φέληξ ψυχάρα για πάντα παοκάρα. Χρήστο, Χρήστο, ένα μαγαζί παοκτσίδες παγωμένο. Λέει πάει το έδωσε. Και δείχνει κόρνερ ψηλά στον Αττικό ουρανό. Μπράβο, μπράβο. Γιαβόλ. Ρε εσύ και τον Γερμανό. Και τον Γερμανό, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Όλοι θέλουν τον Γερμανό. Όλοι, ναι, αλλά. Όλοι θέλουν τον Γερμανό. Τι ακάμε, ρε φίλε, τι ακάμε. Οπότε αδέρφια. Τι ακάμε, κύριε Βουλή, τι ακάμε. Επειδή ήρθε η ώρα για το πρώτο break, επαναλαμβάνουμε το μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου, ο οποίος και αυτός μοιάζει να έχει παραμορφωθεί τις τελευταίες 20-25 μέρες. Έκανε κόλλο κι αυτός, μισθό. Τι Warriors, τι Πάοκ. Τι ΑΕΚ. Τι Rockets! Αυτό τι έγινε, πέρασαν οι Warriors. Τι έγινε, έκλεισε αυτό. Όχι, πέρασαν οι Warriors, ναι. Παίζουν με το Portland. Τι, 3-2. Όχι, 4-2 νομίζω. 4-2. Ναι. Στα 4 χωρίς Durant, ναι. Όλα είναι στα 4, Μαρία. Α, όλα στα 4. Εδώ και 50 χρόνια, 60. Κάτσε, περίμενε. Στα 3 δεν ήταν προηγούμενο. 4 νίκες είναι. Αγόρι μου, οι Bucks, του Celtics. 4 νίκες είναι τα παιχνίδια. Α, δηλαδή οι Bucks πέρασαν 4-1. 4-1. Συγγνώμη, το παιδί μου το κάτω. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το προσέχω. Τρία χρόνια πόνος, βρε, χωρίς Durant. Όχι, πόνος, τελεία. Πόνος, τελεία. Και αλλάζει μετά. Τρία χρόνια πόνος, βρε. Καλά. Χωρίς Durant ή μεν, χωρίς Βιερίνια ή δε. Τι λέω, γιατί. Πού την είσαι, ποια τελεία, πού λες τελεία. Με Στεφανάκο ή μεν, με Τσουμπάκο ή δε. Αντώνης Κασάνδρου, να είσαι καλά. Νέο μήνυμα Αντώνης Κασάνδρου, με συγκινείς, με διαλύεις. Μία νότα, παιδιά πραγματικά ειλικρινά, δεν ήθελα να το παίξω. Το κομμάτι είναι τώρα το καινούριο των Ράμστάιν, δεν ήθελα να το παίξω ποτέ αυτό. Όλο τον παίζεις. Αλλά ήρθε αυτός ο Φέληξ Τσβάιερ. Γεια σου ρε Τσβάιερ. Ο οποίος είναι ολόιδιος με έναν Θοδωρή φίλο που δουλεύει σε σούπερ μάρκετ. Γεια σου ρε Μέτελνιγκ με σφυρίχτρα. Θα πω στον Παναγιώτη ποιο είναι, να πάρει να τον δει. Άντε. Θα πω στον Παναγιώτη σε ποιο σούπερ μάρκετ να πάρει να τον δει. Ωραία. Πιστεύω θα πάθει σοκ. Αμάν. Τον βλέπω και λέω δεν είναι δυνατό. Φέληξ. Ο Θοδωρής γιατιτεύει, πάω ΚΑΕΚ. Yeah. Ειλικρινά δεν υπάρχει αυτό. Μία ανάσα με Deutschland αφιερωμένο στον Φέληξ Τσβάιερ. Μπράβο αδερφέ, αφού δεν είναι πέναλτι αυτό, ζήτω η Deutschland πραγματικά. Μία ανάσα και διαβάζουμε το νέο μήνυμα. Διευκρινιστικό παύλα, επεξηγηματικό παύλα, ίσως και απολογητικό του Αντώνης Κασάνδρου. Λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχεις. Έτσι σε θέλω. Έτσι, αυτό λες. Μπράβο. 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 Υποκλίνομαι. Μπράβο, Ρούλα. Μάριε, προσπαθώ όσο μπορώ να κρατήσω το επίπεδό μου. Απλά έπρεπε να γίνω στρατιώτης όπως και εσύ από την σκοπιά σου. Ο κάθε ένας στο μετερίζει του. Έτσι. Αντώνης Κασάνδρου. Μπράβο Αντώνη. Απλά να κρατήσουμε το τι βλέπουμε τα ματάκια μας. Βέβαια, ναι. Έτσι. Πάντα βλέπω. Και τους κανόνες της φυσικής. Ποια φυσική, ρε. Δηλαδή η φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη είναι ευθείας βορείς. Άντε ρε σκράπα. Έτσι. Ναι.
υπάρχουν μέσα στο κουλουάρι, υπάρχουν άνθρωποι. Τους βλέπουμε. Έτσι. Ο Καντινιέρης, η Καντινιέρησα έξω από την Τούμπα. Αφού έσπρωχνε την Καντίνα, την έσπρωχνε την Βοσπόρου, την ανέβασε πάνω. Τι να κάνει δηλαδή. Μην λέμε ότι θέλουμε. Να, όχι, όχι, εσύ μιλάς ότι θες. Και με στην Ιασμίνη στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Τσανάλα. Να κρατάμε τα γεγονότα. Να κρατάμε τα γεγονότα, έτσι. Τον Αστέρα Τρίπολης τον σφάζεις. Τον σφάζεις. Ας ξέρουμε τι λέμε. Ας πρόσεχε τι έκανε πέρσι. Όχι μόνο το σέρι στο τελικό με τον Ολυμπιακό, που το είπα κι εγώ. Ας πρόσεχε. Να ξέρουμε τι λέμε. Για τον Ολυμπιακό και για όλους. Να έχει το νου του. Να βλέπουμε και το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος. Πρέπει να έχει το νου του. Στον Περναμπέου. Που σφάζουν τον Ολυμπιακό. Αστερουλί. Έτσι. Το Πανιόνιο το σφάζεις. Αστερουλί. Έτσι λες εσύ. Στην Κρήτη περνάς με τον goal offside. Ποιο goal offside, ρε. Ποιο goal offside, κακομοίρη. Δεν μου δίνει πέναλτι του Ζάμπα. Χαμένε. Όπως θες τα λες. Καλά, πες μας και στην Ιασμίνη τι έγινε, πακίνω στον κόλ του Άκμπο. Αυτοί που λέγανε, που μας μεταφέρανε, αυτό που έγραψε ένα site, ότι ο Ζαμπά είναι στους 60 κορυφαίους στην Ευρώπη στην ηλικία του. Ρε κορόιδε, θα το μοσχοπουλήσω. Γελάει όλη η κοινωνία. Θα το μοσχοπουλήσω. Γελάει όλη η κοινωνία. Προφανώς δεν βλέπετε τέταρτη κατηγορία Αγγλίας. Γεια σου, ρε Ρασβάνα, ρε. Πόσα χρόνια ήδη τον τρεφίλε. Μόνο εσύ και ο Άρης τον μπάσκετ 85 με 89. Φοβερό. Ρασβάν. Γεια σου, ρε Ρασβάνα, ρε. Γεια σου, Ρασβάνα, ρε. Άντε να στρώσω θέμα. Άντε να στρώσω θέμα. Μια χαψιά τη έχει κάνει. Χριστό, έχω κάπου τηλέφωνο εκεί στην κόκκινη την ατζέντα. ΠΑΕ Λίβερπουλ. Κάλεσέ του. Μπα και πάρουν κανένα τρόπαιο. Να πάρουν το Λουτσέσκου τον Ρασβάν. Μπα και πάρουν κανένα τρόπαιο. Μία Ιουνίου θα σηκώνω το. Θα έχω το έκτο πρωταθλητριό και θα έχω τα διπλάσια από σένα, κακομοίρη. Όπως λένε και τρία παιδιά που τους ξέρεις και παίζουν στοίχημα. Αυτός πονηρούλης, σου λέει κάτσε που θα πάρει το κύπελο, ας πάω στο Ρούπελ. Ναι, σωστός. Σωστός με το Ρούπελ. Φίλε, ήθελα να πάω κι εγώ. Αχ, αμέρα, αλλά πού λεφτά για το Ρούπελ. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ορίστε. Πώς θα πας εκεί όμως. Πώς θα πας εκεί, με τα πόδια. Άρα σας στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ κούτρα στο Ρούπελ να βλέπετε αναπαραστάσεις, να ανεβάζετε τώρα εθνικό φρόνημα, να γυρνάτε πίσω τζάμπα. Πολύ ωραία. Περίμενε λίγο ρε εσύ. Δωρεάν είναι εκεί λες, το ξέρω, η αναπαράσταση. Τώρα τι μας είπε. Τι. Πιο μακριά για τριήμερο και γούστα, στην Ξάνθη πήγες. Ας πήγαινε στο Ρούπελ να ανοίξεις και τα μαντάκια σου, να δεις κάποιο πατριώτη. Είδε το. Μην μιλάς. Break. Break. Λοιπόν, για το Μπαρτσελόνα, για το Λίβρο Μπαρτσελόνα, μου λένε κάποιοι, θα δεις σε λίγα χρόνια συλλήψεις. Αχαμένε. Δεύτερο μισό, Μπράβο ρε σκύλε, διάβασε. Διαβάζω εγώ, ετοιμάζω εσύ. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τι κάνουμε εκεί, πηγαίνουμε και τι λέμε ρε παιδιά. Injection Service, στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού, τσίφση και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης Τούμπα Ακμπομ. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Χριστό, βάλε τον Deutschland, γιατί αυτό πουλάει τώρα. Αυτό είναι άμα τον Παναγιώτη μόνος του. Αυτό είναι το παγιό του μόνος του. Άμα τώρα εντάξει. Λοιπόν, 8.90 είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός. Να τα πάρουμε τη σειρά όμως. 7.56. Ασλαμά, πονάς. Μην ανησυχείς. Πόνος είναι, θα περάσει, Ασλαμούλη κυριούλη. Άραξε να δεις και την Λίβερπουλ να σηκώνει το έκτο και θα ξαναπεράσει ο πόνος. Λέει το Ιβιτσόσκυλο. Ρε Ιβιτσόσκυλο, συγγνώμη λίγο. Στείλε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Α, ό,τι θέλει θα στέλνει, ρε. Δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεται. Δεν τρέπεσε καθόλου, λίγο. Καθόλου. Δηλαδή, ρε, δικαιώνεται. Πού είναι ο ΠΑΟΚ, ρε. Ποιος, ρε. Ρε παλικάρι, πού είσαι, ρε παλικάρι. Ποιος είναι αυτός που ψεύτω ΠΑΟΚ. Μου χάρισες μία από τις πιο ωραίες στιγμές πριν τρία χρόνια. Τι είπε. Που πέταξε εκείνο το περίφημο που λέω. Πρώτα, δικαιώσει Ασλαμά. Πρώτα θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και μετά θα πάρει η Λίβερπουλ. Και πετάγεται ο άλλος από εκεί και λέει. Ασλαμά, κάνεις λάθος. Πρώτα θα πάρει ο ΠΑΟΚ στην Αγγλία και μετά η Λίβερπουλ. Ρε εσείς, εγώ που λέτε ότι είμαι αντιπάοκ, το λέω τώρα, το δηλώνω. Αν του χρόνου πάει ο ΠΑΟΚ με Ιβάν στο αγγλικό πρωτάθλημα, αν τον δεχθούν στην Πρέμιερσιπ και μου πει ο Παπαδόπουλας, βάζεις ένα ευρώ στον ΠΑΟΚ, βάζω δύο. Έβαζες. Στη Λίβερπουλ βάζεις,
Ούτε πεντάλεπτο. Ενώ σε εσά βάζουμε ούτε δίλεπτο κακομοίρι. 8 χρόνια χωρίς τίτλο. Ούτε πεντάλεπτο. Τον χρόνο που θα το πάρουμε και ξεκινάει η αυτοκρατορία και εκεί πέρα. Γιατί θα πάρουμε το κέντρο πρωταθλητριών τώρα. 6 φτάνουμε. Χρήστο. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά θα λέτε. Στα 15 χρόνια θα είσαι εδώ πέρα. Μάλλον όχι. Μια χαρά θα είσαι. Μια χαρά θα είσαι και θα λες. Τι έφταιξε και φέτος πάλι το πήραμε. Δεν πειράζει του χρόνου. 16η χρονιά κτλ. Χρήστο. Έτσι θα κυλήσει. Χρήστο. Ξανάρχονται. Μετράει τα δικά μου. Ξανάρχονται 26 χρόνια. Μετράει τα δικά μου. Πριν 8 χρόνια. Εγώ ήμουν μάγκας και σου είπα, θα κάνεις τουλάχιστον 10 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα. Το θυμάμαι. 8ος χρόνος. Το θυμάμαι. Δεν είναι 8ος, 7ος. 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 Μην τα μετράς. Εντάξει, γιατί δεν το πάρεις του χρόνου. Πώς τα μετράς. 7ος είναι. 8ος θα είναι του χρόνου. Φέτος είναι 7ος. Εντάξει, του χρόνου θα είναι 8ος. Να δούμε. Ρε φίλε, να είμαστε γέροι, περίμενε. Μέχρι και ο Πογμπά, αυτή η ντροπή της Βρετάνης σε φτύνη και φέρνει. Μπορεί να βγάλω μαλλιά αύριο. Πώς θα πεις. Δεν βγάζω μαλλιά, μπορεί να βγάλω αύριο. Λοιπόν, και πάμε τώρα άλλο το zoom στο μήνυμα του 890. Με χαλεί το Deutschland, τη νέα κομματάρα των Rammstein. Λέει λοιπόν για τον περήφανο Felix Zweier, τον Γερμανό διαιτητή, το χαμογελαστό, ο 890. Είδες, δεν είμαι ντροχός. Dortmund Schalke, 2-4 φέτος, ο ίδιος διαιτητής, δες τι πέναλτι δίνει. Άντε να το δούμε. Σε ποιον. Άντε. Σε ποιον. Να σου πω κάτι από αυτό, είδα γκολ και φάσεις. Σε ποιον. Καλά εσύ. Σε ποιον. Τι σε νοιάζει. Γεννημένος Bundesliga. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Έχω δει. Αυτό έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Ξέρεις είναι αυτό. Που αυτοκτονεί η Ντόρτμουντ. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό σε ρωτάω σε ποιον. Δεν ξέρω εσύ. Γιατί αν το πέναλτι το δει. Για να σπρώξει την πάγια μου. Γιατί πριν λίγα δεύτερο. Α. Αυτό άκουσα. Η Σάλκε είναι αδιάφορη. Ναι. Το Ντόρτμουντ Σάλκε ξέρει τι είναι όμως. Ναι. Το Ντόρτμουντ Σάλκε ξέρει τι είναι. Το ντέρμπι της Ρινανίας. Το τοπικό ντέρμπι. Άρης ΠΑΟΚ. Έχω τι. Ρε Παναγιώτη, αυτό μας νοιάζει. Ναι. Σου λέει τι δίνεται, τι δίνεται. Ναι, επειδή πριν λίγα δευτερόλεπτα έλεγες ναι, έχω εικόνες και φάσεις, σου λέει τι πέναλτι, σε ποιον το έδωσε και δεν ξέρεις σε ποιον το έδωσε. Από αυτό έχω δει γκολ και φάσεις και μάλιστα δύο-τρεις φορές. Δεν σου λέει το πέναλτι. Ποιος έβαλε με πέναλτι. Αυτό ρωτάμε. Παιδιά, το θέμα είναι τι πέναλτι δίνει. Σε αγόρι μου. Αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Μα άμα μας πεις ποιος έβαλε το πέναλτι, θα καταλάβουμε ποιον εννοεί. Κατάλαβες. Δεν το έχεις δει ποτέ. Αν όμως το δίνει στην Dortmund τελικά, πώς θα δικαιολογείς τώρα τα δικαιολόγητα. Ότι δίνει το φαβορί. Από το φαβορί. Θα βρούμε ένα τρόπο. Πουθενά δεν σε πιάνουμε, φίλε. Βρέω, το θέμα είναι ότι ο 890 είναι αδερφός. Μπράβο, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, άκουσε λίγο. Άκου να σου πω κάτι. Δες αυτό, περίμενε μόνο λίγο, να τα σχολιάσεις αυτό. Ναι. Ο Αντώνης Κασάνδρου το παιδί, ναι, το λατρεύω, τον έχουμε ακροατή χρόνια, ναι, και στο κάτω από τη Βικτόρια. Τον έχετε, ναι. Ένα τρομακτικό επίπεδο κτλ. Τελευταίες 25 μέρες και αυτός έχει εκτραχυνθεί, έχει γίνει. Φίλε, άκου λίγο. Και το καταλαβαίνει. Το επίπεδο. Έβγαλε η μίγα κόλλο. Ναι, έβγαλε η μίγα κόλλο. Το επίπεδο των παοξίδων υπάρχει όταν σου ζητάνε για το καλό του ποδοσφαίρου όταν δεν τα κάνουν αυτοί. Όταν τα κάνουν αυτοί, δηλαδή παίρνουν τις προσκλήσεις. Στο ΆΚΑ. Ναι. Τι άλλο να μπαίνουνε γίνει. Μέσα για να αυτοί που μπήκαν. Τι άλλο να γίνει. Δηλαδή, πού θέλετε. Υπέρ τη Σάλκε το δίνει. Ιρωνία, υπέρ τη Σάλκε. Για να ευνοηθεί. Η Μπάγκερ. Προηγήθεια. Με πέναλτι σοβαρίζει Σάλκε. Υπέρ τη Σάλκε. Για να βοηθηθεί η Μπάγκερ Μίνσεν. Μπράβο, παιδιά. Καταρχήν. Καταρχήν, για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Άρα, ο Πάοκ είναι η Μπάγερ. Αυτό λέτε. Ο επιφύτωρο είναι. Να, πάρε δύο μου. Να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Πάρε δύο μου. Είσαι η Μπάγερ. Σαν να ακούω. Η Μπάγερ έχει δύο μου. 494 κιλά. Πάρε δύο μου, σε συγχαρητήρια, γιατί δύο μου χρειάζεται για του τίτλου που έχω πλέον. 10. Φεύγει το μικρόφωνο. 10. Φεύγει. Όλα φεύγουν εδώ. Όλα είναι σηκωμένα. Όλα έτσι είναι σηκωμένα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Χρέωσε το μικρόφωνο. Ναι, το χρέωσε το. Χρέωσε το. Ασεβέστατο. Ας αφαιρεθούν. Από τα 1400 που παίρνω, πόσο έχει. 5, 7, 10, 25, 50. Τρία χιλιάρια κάνει αυτό. Θα χρωστάω στον Λίμπερο. Μπράβο, 890, είσαι αδερφός. Άκου λίγο, Μάρια, άκου λίγο, άκου να μιλήσουμε σοβαρά. Η απόβαση αυτή του ΒΑΡ, αυτή τη στιγμή ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είναι και υπέρ της ΑΕΚ. Αποδεικνύει όμως το πώς θα δουλεύει το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Θα δούμε. Το λέω, για να δούμε. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι, λένε, αυτή τη φορά το πήραμε ΒΑΡ. Ναι, το πήραμε, μπράβο. Το θέμα είναι ότι μέχρι να φτάσει να παίξει το τελικό. Τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Ποια, έχεις κατασφάξει τους αντιπάλους. Ergotelis, goal offside. Α, αυτό να μην λες που αποκλειστικές. Ακριβώς, γιατί εμένα δεν μου δώσαν goal offside. Goal offside, οι τρίχες του Βέρμπλουμ. Σαν τις τρίχες του Βέλεθ. Ναι, κανένα πρόβλημα. Πανιόνιος. Τρίχες, σημαίνει τρίχες και δεν. Ούτε λες για τρίχες. Goal penalty στο 120 ανύπαρκτο. Στο 120. Penalty. Ανύπαρκτο. Α, το penalty που δεν μου δίνει στο 25. Το 25
25 κοιτάζει παραγγελία. Το 25 κοιτάζει. Στο 125 σε βάζει στο στόχο μέσα. Τι λες αγόρι μου, δώσ' το 25. Το 120 διαμορφώνει το αποτέλεσμα. Κουράστηκε περισσότερο η ομάδα και αναγκάζει να φέρει και ισοπαλίες. Στον ημιτελικό, εκεί όπου στον ημιτελικό δεν υπάρχει ούτε πέναλτι στο 25 ούτε στο 35. Υπάρχει offside goal στο ένα παιχνίδι. Χέρι του Βαρέλα. Χέρι. Και γκολ κανονικό πακυρό. Οδηγεί την μπάλα. Είναι η τιμωρία. Οδηγεί την μπάλα. Χάσαμε πέρσι το πρωτάθλημα, χασκογελούσατε και θα τιμωρήσετε κάθε χρόνο πλέον. Τι είναι αυτό, για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή. Θα τιμωρήσετε κάθε χρόνο. Ποιο είσαι, ρε φίλε. Γιατί αν πέραμε πέρσι το πρωτάθλημα, μπορεί να μην πέραμε φέτος το κύπελλο. Σηκώστε τη μαγκούρα. Μπορεί να μην πέραμε και τίποτα φέτος. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Να δώσει χαρτίρα. Ένα ρολό που μπε σκοτών. Δώσει χαρτίρα στου πέντε που πήγανε. Πετάξανε μέρα μολότο στο Super 3 Ευόσμου. Ποιο είδε. Με φανέλε Μικη Μάου και τα λοιπά. Του Ολυμπιακού που πετάξαν στην ΑΕΚ. Οπαδί τη Βόλενταμ. Γράψανε. Ταυτοποιήθηκαν. Μίκη Μάους Λίκ του λένε. Οπαδί τη Βόλενταμ. Εσύ ρε παίρνει κύπελο. Παίρνει double. Παίρνει πρωτάθλημα και ο νου σου να πάει να πετάξει μόνο του. Εάν πετάξει, τι να του κάνει, ρε φίλε. Εγώ αυτό και αυτό. Αφού είναι δεν αντιπαλό. Εγώ αυτό και αυτό. Δεν είναι ο άμετο, δεν ασχολείται. Ο Ολυμπιακό πάντω σίγουρα είναι. Μάρε Σλαμά. Τι ζήτησε, ρε φίλε, αυτά από τον Κόκαλη. Τι ζήτησε. Πάρε το πρωτάθλημα που κάτανε λέγε δεν καταλαβαίνω την ψύχωση και σπάσε την παράδοση του μπάρα. Σπάσε την παράδοση της τουμπάρας. Δεν ισχύει ούτε αυτό. Ούτε αυτό ισχύει. Μεθαύριο έχουμε θέμα ναι. Για το αίτητο του Ολυμπιακού. Κανένα πρόβλημα. Το οποίο δεν έχει ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Ναι. Ναι. Αυτό είναι θέμα. Αφού δεν έγινε. Είναι πολύ βασικό. Ακλίδα είναι του ΑΚΦΟΜ. Τι? Ακλίδα. Γιατί? Δεν ξέρω. Είναι ακλίδα. Μήπως είναι τίποτα αδερφή του, τίποτα τέτοιο. Γιατί και εκεί με πες το μάτι σου. Θες να γίνεις ρεπόρτερ στον ΠΑΟΚ για να χωθείς. Εξαιρετικές φωτογραφίες χθες. Η ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Το Πασχαλάκι με την κοπέλα του. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή. Δείξτε μου λίγο αυτή. Πολύ ωραία και η κοπέλα Ολιβέιρα. Ολιβέιρα, ναι. Αυτή είναι με την Πορτογαλία, ξέρεις. Ναι. Η γυναίκα. Συγγνώμη, είναι Πορτογαλίδα και είναι ωραία. Το πίστευτο. Δηλαδή είναι Ισπανίδα, ξέρω εγώ. Άρα δεν ξέρει. Γιατί δεν ξέρω. Πορτογαλίδε και ωραίε πρέπει να είναι 4-5 είναι γνωστέ στη χώρα. Γιατί φάσκει. Ναι. Ο ένα δεν ξέρει τι πέναλτι έδωσε, ο άλλο λέει που είναι Πορτογαλίδα μετά μπορεί να είναι και Ισπανίδα. Μα έστειλε ο άλλο, ρε παιδί μου. Εγώ λέω τι πέναλτι δίνει. Τέλο, αυτό είναι. Μπράβο. Χωρί να το δει. Φέληξ Τσβάγερ. Να το δούμε. Το ψάξουμε. Λοιπόν. Τώρα ρωτάνε δεν είναι ειδικά αν μείνει ο Κλοπ, πού να πάρει κατσαρόλι ο καταραμένο. Θέλουν να του κάνουν και νέο πενταετέ. 2 ώρες σας κάτσει στον πάγκο ο King Kenny στη Μαδρίτ, λέει ο Θωμάς Στόντον, ο παδός της LFC. Διάβασε το θαλαμοφύλακα. Αυτό εδώ πέρα. Εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Μήνυμα θαλαμοφύλακα ο παδού του ΠΑΟΚ. Τι αρχίσαμε τώρα, σταματήσαμε να στέλνουμε από εδώ, στέλνουμε από εκεί. Έπρεπε να έχεις εφημερίδα ΠΑΠ να βάλεις πρωτοσέλιδο. Ήτα μήνυ δου μου νούνι τη ΑΣΥΓΜΑ όμικρον. Δηλαδή, ήρθατε μάγκες να μας δείτε να τα σηκώνουμε όλα. Έτσι, μπράβο. Τέτοια εφημερίδα, ναι. Έχει δει αρκετά νομίζω καλή, πιο έξυπνα, πιο ευρηματικά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακόμα και σε αυτό. Ακόμα και σε αυτό, ναι. Τον Άρη αντιγράφει. Χάνεται και το χιούμορ. Αλλά και αυτό είναι. Και εγώ λέω ναι. Όχι, εσύ είπες για εφημερίδα. Μα δεν βγάλαμε εφημερίδα. Δεν έχουμε. Σου είπα. Τι δεν είχα την άλλη μέρα εφημερίδα βγάλατε. Ποιο? Ο ΠΑΟΚ του τη Φόρτσα. Πρώτο σελίδο. Όχι, σε αυτό δεν έχετε εφημερίδα. Πρώτο σελίδο. Εμεί πήρα, αυτοί βγήκαν πρώτοι. Τι είναι ο Ζερμαρή, τι άλλο εφημερίδα. Βρε την άλλη μέρα βγήκε η εφημερίδα του Πάου, τελικό. Κυκλοφόρησε η Φόρτσα. Ξέρω πότε κυκλοφόρησε. Την επόμενη μέρα βγήκε. Κυριακή ρε παιδιά, υπήρξε στα περίπτωρα εκεί η Φόρτσα. Με εξώφυλλο τέτοιο. Τα πάντα. Όχι, τε, αυτό. Όχι αυτό λέω ρε φίλε. Α, όχι αυτό. Όχι αυτό. Γιατί ο Χρήστατο είπε. Όχι, είπε δεν έχουμε εφημερίδα. Δόξα τω Θεώ, έχει και σάκι, έχει κανάλια. Απένταρη με την αστυνομία. Με την αστυνομία μια χαρά σε χαιρετάει. Ο αστυνομικός πρέπει να χαιρετάει κάθε πολίτη που σταματάει. Αν το σταματήσει για έλεγχο, πρέπει να το χαιρετήσει. Το σταμάτησε για έλεγχο του Τζαλτ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 ζ
προστασία του περιβάλλοντος. Α, πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι. Για τον Φίλτσο Φίτρα. Πώς το λένε οι Ηρακλή, τι γίνεται εκεί πέρα, δεν μαθαίνουμε. Θα μάθουμε. Ας, έχουμε μπροστά μας. Αυτό τι είναι, είναι ρεπορτάζ, Μάρια, ξέρεις εσύ που δουλεύεις εφημερίδες χρόνια. Με ρεπορτάζ ή πληρωμένη καταχώρηση. Γι' αυτό κάνει μπάμ ότι είναι καταχώρηση. Α, μάλιστα. Δεν το ξέρω, φίλο. Αυτό σου φαίνεται για ρεπορτάζ. Ε, ναι, ναι. Απλά δεν έχει, δεν έχει υπογραφή. Φυσικά. Α, άλλο. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις, θα τρελαθούμε. Άρα, Ρούπελ, ξέρεις εσύ τι που άχνεις εσύ, πανέξυπνος. Ανεξαρτησία και τα λοιπά. Σου λέει, παίρνουν οι άλλοι το κύπελο. Ας πάγω στο Ρούπελ, μια χαρά. Λοιπόν, η εκδρομή, ρωτάω, Παπαδόπουλα. Περίμενε για, να το ρίξω μια τάπα. Ναι. Η αναπαράσταση τη μάχη του Ρούπελ έχει οριστεί εδώ και ένα χρόνο. Ποια ή? Ότι θα γίνει το τρίμερο 10 με 12 Μαΐου οι εκδηλώσεις. Μα δεν είναι γνωστό. Και 12 Μαΐου γίνεται η αναπαράσταση. Άρα δεν το επέλεξα.
την Παρασκευή να πάω. Ναι. Το είχαμε κανονίσει ότι θα πάμε με τα παιδιά. Έγινε και πέρσι δηλαδή. Ναι. Πέρσι, τρία χρόνια. Ήταν να πάω πέρσι, ναι. Στο θα χάσει χρόνο να πα στο Ρούπελ. Να πω για κάτι σοβαρό. Να πάει κάτι σοβαρό για το τέτοιο. Είναι εκπληκτικό. Ναι. Φυσικά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη οργάνωση. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν στο εξωτερικό. Κάπου μα έχουν πάει. Όταν ήμουν στην Βρόνια, φαντάζομαι, νομίζω μα πήγαν εκεί πάνω. Πολύ βαρύ. Πολύ μεγαλύτερη οργάνωση. Εγώ το μυαλό μου το λέγα στον Ιταλό που ελεγγραφούσα. Όχι, να μου γράψει τον Ντομένικα Σπορτίβα. Και πάλι και μπράβο στου εκατοντάδε εθελοντέ. Αλλά, δηλαδή, λίγο με το αυτοκίνητο, λίγο αυτό. Όχι, βάλτε εδώ, όχι, βάλτε το τάφι σου ένα εδώ. Στην Ελλάδα πάντα τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Μετά, είχε 4-5.000 κόσμο. Γι' αυτό μαύρησα. Όλοι. Σαν να φίλε, είσαι σαν να ήρθες τέλη Ιουλίου. Εγώ πίστεψα πήγαινε κάποιο χώρο από την πήγαινε. Όχι, όχι, όχι. Να πούμε κάτι εδώ πέρα. Παρόλα είναι αυτά, τεράστια ενότητα συμβολή. Μιλάμε για έπος. Της λέσχης στρατιωτικών οχημάτων. Ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων. Τα παιδιά κάνουν απίθανη δουλειά. Άρα. Και ματώνουν από την τσέπη. Η αναπαράσταση γενικά ήταν εκπληκτική. Αεροπλάνα, φίλε, να πεθάνε. Να πέφτουν βόβες τέτοια. Ντυμένοι όλοι που σας έδειξα φωτογραφίες. Μπράβο λοιπόν σε όλους τους διοργανωτές. Νομίζω και ο Δήμος Συνδίκη, σωστά το λέω, Μάρια, εσύ που είσαι εκεί. Νομίζω ναι, έτσι. Ναι, νομίζω έτσι. Ναι, νομίζω έτσι ναι. Μπράβο, μπράβο και στην περιφέρεια που είναι και στο Υπουργείο. Να πω και ένα θετικό για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί είναι συνδιοργανωτής. Που έχει βγάλει και καταπληκτικό βιβλιαράκι. Το πήρα πέρσι. Είχε και από το περίπτωτο της εκθέσης. Τέτοια είχε για τους συλλέκτες, κράνη. Αυτό βέβαια λίγο δεν μ' άρεσε. Ήταν οι συλλέκτες εκεί πέρα και τα πουλούσαν. Καλά, αυτό είναι. Εντάξει. Περίμενε, βρε. Ανισόρυτε, αν θέλει να περίμενε. Βαρέθηκα, ρε φίλε. Δεν το τάμπλε έχω πάρει. Αυτό είναι μια φορά το χρόνο, μην το μαγάρι. Μου λες για το Ρούπελ 4.000 κόμμα και τα αυτοκίνητα. Βάλ τον πίτσα από εδώ και βάλ που έτρα από εκεί. 12 Μαΐου ήταν εξαρτήτω. Με φενινίστα, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Να πας λοιπόν μέσα στο οχυρό, ναι. Να δεις εκεί που πολέμησαν κάποιοι. Πήγα. Τώρα εδώ να σηκώνεις κουτές. Πήγα πρώτη φορά το 94, κάπου εκεί. Μου φαντάζω στη Βρόνη. Πολύ βαρετά ήταν, φίλε. Εγώ το μυαλό μου είχα στο καρτιλέβο να πάρω τον Ιταλά μου. Γράψτε το μέρκα σου. Σου λέμε τώρα έγινε αναπαράσταση. Ναι. Τελευταία τριετία Παναγιώτη, το έχουν κάνει άστο. Μόνο πρέκα λείπει. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Έλατε να το απαρέτε. Ο Ρασβάλ λείπει, ρε. Έλατε να το απαρέτε. Λοιπόν, μία ερώτηση. Για να πούμε κάτι αγωνιστικό. Αλλά αυτό είναι, το θεωρώ στις τρεις κορυφαίες μου στιγμές στο ραδιόφωνο το αθλητικό. Μια χαψία το λέγανε. Ρωτάω, Τσαλτίδη, ναι. Παπαδόπουλα ναι. Και Κιώση, αν τους έλεγε κάποιος ναι. Να χαρακτηρίσουν τη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ με μία μόνο λέξη. Ποια θα ήταν? Με μία λέξη. Με μία μόνο λέξη. Πώς είπαμε για το πρωτάθλημα το ελληνικό φαντάζομαι που ο Καρπετόπουλος είπε στριφνό σε άρθρο του πριν από 8 χρόνια. Φαντάζομαι εσύ θες να πεις κοινικός. Εσύ τι λες. Όχι, εσύ τι λες. Για σένα. Για μία λέξη. Γενικά. Για τη φετινή. ΠΑΟΚ 18-19. Με μία λέξη. Συγκεντρωμένος. Συγκεντρωμένος. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Εσύ. Ποπόφαρδος. Ωραίος. Χρήστο Κιώση, εσύ. Περιμένω φως από σένα. Δεν βαριέται, δεν θέλει. Αρχίζει από Δέλτα. Δέλτα. Είναι χαρακτηρισμός επίθετο. Αρχίζει από Δέλτα. Διπρόσωπος. Να δω αν το βρει κάποιος. Σας αφήνουμε 5 λεπτά. Διπολικός. Σε όσους το είπα, μου λέει Παοξής κόλατο. Δίστροπος. Παοξής κόλατο. Μου λέει Παοξής κόλατο, σε παραδέχομαι. Ναι. Δίστομο, αυτό είναι μέρος, συγγνώμη. Είναι ό,τι πιο προσβλητικό. Άντε ρε, σοβαρά. Όταν το ακούσεις, όχι ο χαρακτηρισμός. Ντρεπόμαστε. Δικέφαλος. Όχι. Άντε πες το 5 λεπτά και έτσι, βαριόμαστε. Περιμένω εσύ να το βρεις. Του συνάλλους. Βασικά περίμενα ο Κιός να το βρει. Εσύ το πες το πω εγώ. Είναι από Δέλτα ο χαρακτηρισμός. Από Δέλτα. Δίστροπος. Σε Αριανούς που το είπα μου λέει ναι, σαφώς. Ο Παοξής μου λέει καλό. Σε παραδείγμα. Δυσκύλιο δεν μπορείς να το πεις για τη σκορά. Φοβάμαι ότι είμαστε έτσι. Δυσκύλιος. Ναι. Δυσκύλιος. Διπρέσπες. Όχι. Πουλέν μου! Δίπρεσπος! Καλά, γεννάνε και τα αρσενικά του. Γεννά και τα κοκόρια του Ολυμπιακού που πάνε το και στον τελικό. Πέντε γκολ του βάζει. Στο 45 και ένα. Παίρνει ανάσα να σφυρίξει. Να σφυρίξει αγόρι. Όχι, κράτα τι καθυστερήσει που είχε. Κατάλαβε. Μπαίνει ο Πελκάρα από εκεί δεξιά. Βγάζει την παλιά. Μπαίνει Πελκάρα. Τι κάνει ο Λιβάγια που περνάει δίπλα του έτσι. Ο Πέλκα έρχεται έτσι, κάνουμε. Ο Λιβάγια έτσι. Να πληρώσεις να μην έχεις Λιβάγια. Να έχεις άλλο, κατάλαβες τι γίνεται. Αν έχεις κρεσποβαρελάδες, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τι να κάνεις. Τι άλλο τους κάνεις, ρε Ρασβάνα, ρε. Ο Δέλτα. Το επόμενο τελικό που θα τον κάνω. Είναι, με θαυμάζω. Σκέφτομαι. Δηλαδή αν πάρω τώρα Πανούτσο Καρπετόπουλο θα πούνε μπράβο, ρε φίλε, να αυτό. Τον κάνουμε και τον τελικό. Ένα ακόμα, γράμμα, να τον κάνουμε το τελικό, εγώ όλο στην άξο. Το δεύτερο γράμμα είναι Γιώτα. Και διακοπές. Γιώτα. Κλείστη μουσική, Χρήστο. Κλείστη μουσική, Χρήστο. Εάν δεν πες το μας μπορεί, 5 λεπτά στο διέ, τρίτο γράμμα εψιλον.
τι ομάδα είναι ο φετινός ΠΑΟΚ. Μας κούρασε. Και οι τρεις που το είπα μου λέει. Διαιρετικός. Όχι. Έψιλο λέει. Διαιρετικός με έψιλο, φίλε. Ο πρώτος που θα το στείλει έχει πάρει και ζευγαράκι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Διε. Δέλτα. Γιώτα. Έψιλον. Διαιτητικός. Αλλά και είναι ο Μαλφαγιώτα. Είναι μεγάλη. Όχι. Διεζευστικός. Όχι διεμφυλικός. Είναι προσβολή. Είναι προσβολή. Βλέπεις κοκκινήσαμε την τροπή. Ποτέ δεν θα έλεγες έτσι. Τόση ώρα το γραμμένο εκεί, δες το. Ποτέ δεν θα έλεγες. Ποτέ δεν θα έλεγες έτσι. Τον Άρη 77-80. Τον Ηρακλή δεκαετία του 80. Τον Ολυμπιακό του Δαβουρλή. Τον Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι, κάνε, κάνε, σήκωσε το. Καλό, καλό, καλό. Σε παραδέχομαι. Σάκη, χρόνια πολλά και στον αέρα καλά. Διεγερτικός λέει ο Σάκη Ακμπομπ. Που έκανε υπέροχη επιλογή σήμερα για τα γενέθλιά του. Από φτηνό μαγαζί βέβαια. Διεποτικός. Όχι. Εσύ περίμενε, εσύ και ο Κιός ειδικά. Διέρε, φίλε. Άντρε, παιδιά, να το παίξουμε στο πιάνο. Και πες και το τρίτο γράμμα. Το τέταρτο. Το τέταρτο γράμμα είναι. Πες τη λέξη. Κάπα. Διεκπεραιωτικός. Μπράβο. Μπράβο το βρήκες. Μετά από προσπάθεια, ολιγόλεπτη. Ναι. Διεκπεραιωτικός απλά. Έτσι. Αυτό. Ναι, 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 ναι. Διεκπεραιωτικός. Αμάν μας χάρατε. Εκατομμύρια σωστό, μακριά. Σωστό. Εκατομμύρια φορές κι αν μας το πει. Απλά στο, και μου λέει η Παόξης, δεν με τιμά, σε παραδέχομαι έτσι είμαστε. Άκου λίγο. Διεκπεραιωτικός. Τόσο όσο αυτό τίποτα. Στη νέα διαφήμιση Τζόκερ και τα λοιπά θα έχει φωτογραφία τον Ιβάν. Μοιράζει εκατομμύρια. Αλήθεια. Αφού το κράτος φιλοτιμηθεί να μας δώσει τα 25 ψώρα εκατομμύρια της έργεια να υπογράψουμε εκεί. Πόσα? 25 ψώρα εκατομμύρια. Αν υπογράψουμε, θα το σκεφτούμε. Αφού τα λεφτά του θα το σκεφτούμε. Που λέγατε... Όχι, 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 δεν είναι. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Αυτά έλεγε και εσύ πέρσι. Ακούω εγώ την άποψή σου, μια χαρά. Το Σεπτέμβριο τα έλεγε πάρα πολύ καλά για τον Άρη μας. Πάρα πολύ καλά. Και τέτοια μέρα. Ναι, και τέτοια μέρα. Τέτοια μέρα, τέτοια λόγια. Ο 2-25, τέτοια μέρα τι σκέφτηκε. Ναι, ναι. Το 1927, ξέρετε αν ο Άρης εκτός από αίτητος ήταν και κυπελούχος. Πρώτον ήταν το 28. 28 λέει. Δεύτερον, δεν ξέρω αν ήταν αίτητος ή κυπελούχος. Ναι. Ξέρω ότι ένας από τους τρεις, δύο ναι. μισούς ναι. προσπαθείτε να απαξιώσετε το πρωτάθλημα που παίξανε αντίπαλοι με τον Άρη, ναι. ήσουν και εσύ. Διαιτητής ποιος ήταν εκεί πέρα. Και στα τρία πρωταθλήματα. Και στα τρία πρωταθλήματα του Άρη. Χωρίς διαιτητές. Και στα τρία πρωταθλήματα του Άρη. Στο ένα δεν συμμετείχαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και στα τρία πρωταθλήματα του Άρη. Προφανώς το ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε. Έπαιζε, ναι. Αυτό μου αρκεί. Δεν ήμασταν καλύτεροι. Μου αρκεί το ότι ενώ έπαιζε. Και αν το έπαιρνε εσύ, θα έλεγε 4! 10 τίτλου, κακομοίρη. 10 τίτλου. Πόσα χρόνια, πόσοι αιώνε πρέπει να περάσουν για να ξεπεράσει. Στο μπάσκετ, φίλε. Α μην μιλήσει στα χρήματα. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ έχει 21 τίτλου. Μπορεί να χρειαστεί να κάνω 100 χρόνια σε περάσω στο μπάσκετ. Το δέχομαι. 7 έχω. 10 τίτλου έχω στο ποδόσφαιρο. Το καταλαβαίνει. Εκεί πέρα και 3 πρωταθλήματα. Τόσου τίτλου δηλαδή. Έχει. Δεν σε μουτζώνω, του κάνω έτσι. Κατάλαβα. 5 και 5. Συγχαρητήρια, ρε φίλε. Παραγιώτη, πρωταθλήματα έχει 2 στο μπάσκετ, έτσι. Δύο, ναι. Όσο ένα, πόσο ώρα κλείσει. Πότε είναι το ένα. Το 59. Πότε? Το 59. Το 59. Ναι. 28 και 35 ώρα ξεκίνησε. Ποια άλλο φαίνεται, το 86. Ούτε αυτά ξέρεις. Συγγνώμη, αυτό λέω. Ναι. Καλά και μετράει το 59 ενώ ξεκίνησε. Είχε κανονικό πρωτάθλημα. Είχε γύρους κανονικούς, πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο. Γιατί και πήρε το 59. Φυσικά μετράει και του Άρη. Σου είπα, εγώ δεν μετράω ένα αγόρι μου γλυκό. Πότε έπεσε λοιπόν στο μπάσκετ. Πότε έπεσα. Δεν έπεσα ποτέ. Έπεσα εγώ. Παραγωγή. Τι είχε το κλίμα στο Ρούπελ. Και μετά αγόρασε και όλο τον τρίτο. Μόνε ομάδε που δεν έχουν πέσει αυτά στο μπάσκετ στο Ρούπελ. Είναι ε? Ο Άρης ναι. και ο Παναθηναϊκός. Και ο Πάοκ. Γεια σου, ρε Ρούπελ 3. Και ο Πάοκ έχει πέσει. Και ο Πάοκ έχει πέσει. Και ο Ολυμπιακός έχει πέσει. Και η ΑΕΚ έχει πέσει. Ηρωνεύεται τη χθεσινή σου μέρα. Γεια σου, ρε Ρούπελ 3. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Το εύχομαι, ρε φίλε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Καταρχά, γίναμε σε βει. Χρόνια πολλά. Και ευτυχισμένα σε όλες τις μητέρες, σε όλες τις μητέρες για χθες. Έτσι, σπουδαία μέρα. Έτσι. Ήθελα να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορούσα. Ειλικρινά για λόγους οικονομικούς. Και στον συναδέλφων κυρίως. Και όσοι έχουμε χάσει τις μητέρες μας, να κρατάτε ζωντανή τη μνήμη της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρόνια πολλά και καλά, ολόψυχα σε όλες τις μητέρες, από όλους εμάς εδώ πέρα. Ο 225 λέει: δεν ήμουν αντίπαλος, λάθος κάνεις. Τόσο ξέρει ο άνθρωπος. Πού ήσουν. Το 28. Πότε ήθελε. Πού είσαι, ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ, πού είσαι, 26, ΠΑΟΚ, ετοιμάζαμε την ομάδα. Άρα ή ψέματα λέτε ότι δεν ετοιμάζαμε την ομάδα, φίλε. Ετοιμάζαμε την ομάδα. Καθέ το ξέρω, ρε εσύ, άστο. Ψεύτος σου, οι Ολυμπιακοί είναι μπροστά τους αγγελούδια. Ποια ρε, τα πάγια του Νότου, καλά τους είπε ο άλλος. Αγγελούδι, καλά είπε ο άλλος. Τα πάγια του Νότου. Τι, το ξέρεις και με περηφάνεια. Δεν μας νοιάζει. Πώς με λέει. Αντιγράφουν το μεγάλο λαό του Πάου. Πώς λέει τον Ολυμπιακό, λέει. Πάου του Νότου. Τι να κάνουμε. Πάου του Νότου. Τι να κάνεις. Βάλε μου βιντεάκι να δω που τα σπάνε, που κάνουν. Ποιος πάει. Κυριούλιδες ήμασταν. Ναι, βάλτε ρε, ένα σαν ένα. Δεν είπαμε να βάλεις τα όλα. Έλα, πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε λοιπόν, διαλυματάκι. Είναι ολόκληρο θέμα έλα εδώ πέρα, για όλο το καλοκαίρι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ο φετινός ναι. θα μείνει στην ιστορία ως διεκπεραιωτικός. Έτσι λες εσύ. Διεκπεραιωτικός. Διεγερτικός. Πάρα, μα πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θα πάμε σε break αφού πρώτα ναι. κάνουμε μία αναφορά. Στο τσίρκο ΑΕΚ. Για το τσίρκο Μεντράνο, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή και πραγματικά ζωγραφίζει, ετοιμάσου για την παράσταση της χρονιάς μία αξέχαστη εμπειρία που πρέπει να ζήσεις από κοντά. Μετά από πολλά χρόνια, το τσίρκο Μεντράνο έρχεται ξανά μανά στην Ελλάδα με καλλιτέχνες από το κορυφαίο Cirque du Soleil. Θεσσαλονίκη από 10 Μαΐου. Ξεκίνησε ήδη, έτσι. Κάθε μέρα παραστάσεις, εκτός Τρίτης, να ξεκουραστούμε και μια μερούλα, έτσι. Στις 6.30 απέναντι από το κήπο του Μακεδονικού. Παρασκευή, Σάββατο διπλές. Και Κυριακή, τρεις παραστάσεις αφού υπάρχει εκείνη των 11.30 το πρωί στο τσίρκο Μεντράνο. Τσαλτίδης. Το σύστημα τότε, φίλε του πρωταθλήματος, ήταν. Παίζει πρωτάθλημα Θεσσαλονίκη. Το ξέρω, ρε Χρυσάνθεκο. Περίμενε, γιατί λες δεν έπαιξες. Το ξέρω αυτό και το πράγμα. Έπαιξα με τρεις ομάδες. Ναι. Παίζει ο πρωταθλητής Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Πειραιά. Μπράβο. Εντάξει, το ξέρω αυτό το πρόγραμμα. Άρα δεν έπαιξα με τρεις ομάδες. Στους τελικούς λέει. Κατάλαβες τι λένε. Κατάλαβες τι λένε. Τι ψεύτες προπαγανδιστές. Ναι. Κέρδισα το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Μπράβο, ναι, και μετά παίζεις. Ως πρωταθλητής Θεσσαλονίκης έπαιξα με τον πρωταθλητή. Στο ένα από τα τρία πρωταθλήματα δεν συμμετείχαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ από την Αθήνα και Ολυμπιακός. Αλήθεια είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, εσύ συμμετείχες. Πήρα το πρωτάθλημα εδώ και έπαιξα. Μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι λες με τρεις ομάδες. Τι τρεις ομάδες. Έτσι λέτε, με τρεις ομάδες το πήρες. Δεν παίζαν τρεις. Ναι. Η μία ήσουν ναι. εσύ στη Θεσσαλονίκη. Μα δεν λένε για το πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου της Ελλάδας το 27. Ποια Premier League και Champions League. Ναι. Τι έκανε η Leeds Bari. Μηδέν ανοίξει. Η Aston Villa το γύρισε 2-1. Το γύρισε 2-1, ναι. Ναι, ναι. Τώρα τα μάτια νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη. Και τελικώ ναι. μετά το Σάββατο γυρίζει. Χάλια φανέλα η Leeds. Μην τη δει. Ναι. Μην τη δει. Διάλυμα. Κάπα Ιταλική. Διάλυμα, κάπα. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού για να πάμε στο διάλειμμα. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον γιώκα μου που κλείνει τα 4. Ολόψυχα να σου ζήσει το καμαρώνεις. Γιώργο Ιταλό, να σου ζήσει. Να σου ζήσει. Από τώρα αρχίζει πατάτα. Και έχει ζήσει περισσότερους τίτλους από σκοταδόψυχο Μάριο και μπούρδα Χρύσανθο. Μπούρδα σε είπε. Και εσύ είναι γιατί λέει έτσι για την ψυχούλα σου. Τόσο καλό ανθρωπάκι. Λοιπόν. Διεκπεραιωτικός ο φετινός ΠΑΟΚ. Διεγερτικός. Έτσι θα μείνει στην ιστορία. Πηγαίνουμε σε break. Άματι επιστροφή μας, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-888. Και επειδή ο Κυριούλης ο Φίρερ ξέρει γερμανικά, έψαχνε δουλειά στη Θεσσαλονίκη Κατερίνη Ιβέρια. Τι του προσφέρει Dialog, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 4 απέναντι υπέρ της αργίας, συγγνώμη, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, περισσότερα στο dialog.gr. Μαζί μας έχουμε και το ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Χα, τι κάνεις εκεί. Λαχταριστά μπέργκερ σου προσφέρουμε. Δροσερές σαλατούλες. Απολαυστικά κύπελ, σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρο 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Ευχαριστούμε το ψητοπολείο Μπες στο ψητό που είναι μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287 και 3-8. Τρεις άνθρωποι περιμένουν. FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54-526. Έλα, πες μας. Δώστε λίγη προσοχή. Στο προηγούμενο ψεύτη και σε όλους τους υπόλοιπους ψεύτες που λένε του Άρη το πήρε με 3. Μας ακούνε πολλοί ψεύτες, όντως. Πρωτάθλημα 27-28. Όπου ο Άρης το πήρε μετά από play-off, όπως είπε με τον κύριο Παπαδόπουλος, με τον πρωταθλητή Αθήνας και τον πρωταθλητή Πειραιά. Μπράβο. Όχι τρεις ομάδες λοιπόν. Πρώτος λοιπόν στο πρωτάθλημα που δεν έπαιζε, όπως είπε ο προηγούμενος ψεύτης. Άρης 18 βαθμοί, 33-8 τέρματα. Ωραίος. ΠΑΟΚ. Ναι, δεύτερος. Δεύτερος, 15 βαθμοί, 28-10 τέρματα. Ηρακλής 14 βαθμοί. 29-14 τέρματα. Ναι. Για τον ψεύτη, ναι. ο οποίος είπε πριν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε. Τέταρτα τα περήφανα καμινίκια. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Άτλαντας 5ος. Θερμαϊκός
εκτός πρωταθλητής Θεσσαλονίκης. Ο ιστορικός θερμαϊκός, η σιδηροδρομική, όχι ο Θέρμης. Και στην Β' κατηγορία, βλέπω, υπήρχε και Β' κατηγορία. ΑΟ Θεσσαλονίκης, νεολαία Τούμπας. Μήπως ήταν και εκεί. Νεολαία Τούμπας. Κλαίω. Εργατικό αστήρ. Εργατικό αστήρ. Νέα γενεά Καλαμαριάς και Μακαμπή. Τεράστια Μακαμπή. Έχω φωτογραφία. Πέντε περιμένουν. Πάμε γραμμές να λέτε όνομα και ομάδα υποστηρίζετε. Να είστε περιεκτικοί σύντομοι, γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Διεκπεραιωτικοί να είστε. Καλημέρα. Διεκπεραιωτικοί να είστε όπως ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας οπαδός του ΠΑΟΚ, πρώην Σοβιετική Ένωση. Γεια σου, συντρόφη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Συντρόφη τον είπες. Καλημέρα. Γεια σου, είδατε μήπως όταν ερχόταν οι αποστολές που δείχνανε στο γήπεδο με τα λεωφορεία. Το είδα, το είδα, το είδα. Που φωνά. Ρε, ναι, το λεωφορείο της ΑΕΚ στηρίζουν τα φρένα, ρε φίλε. Θέλω και κύπελο. Ναι, αλλά άμα το παίρνανε. Φρενάριζε σαν το ΑΣ, το 14. φρενάρι με πιο λίγο φρένα. Ενώ λοιπόν δεν έχουν καν φρένα. Αλλά πρόσεχε. Με σπασμένα τα φρένα που θα λέγανε οι αριστεροί θα το παίρνανε. Τους δώσαν οι Γερμανοί το χαλασμένο το λεωφορείο και το πήραν οι μπούφοι. Και θέλουν με τον οικονόμου και το Τσικρίσκι που φύγανε από το Άγιο Όρος, ρε φίλε, μοναχοί. Η αλήθεια, είναι πέρα από όλα τα άλλα, σε διαφορά ρόστερ είναι χαώδης η διαφορά. Φίλε, καλά, στο πάγκο του τους είδες. Έβαλε το Γαλανόπουλο να γυρίσει το παιχνίδι. Ποιο πάγκο, ρε φίλε, το βασικό. Και Κότσο, προετοιμάζει η ομάδα μια χαρά δύο μήνες τώρα η ΑΕΚ, μια χαρά διάβρε στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, και βγάζει αυτή την εικόνα στο γήπεδο. Πού να είχαμε κόσμο, Βιερίνια, να είμαστε πλήρες. Έλα. Στην ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο την πάτησα εγώ. Ναι, μπράβο. Απλά, ναι. Απλά παιδιά όμως, ναι. Η ΑΕΚ ναι. Είχε ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ, το οποίο το λέω την Πέμπτη. Ναι. Έπαιζε με θηλιά στο λαιμό. Ότι πρέπει αυτό να το πάρω οπωσδήποτε. Όπως και εγώ πέρσι. Το είδαμε. Όπως και πρόπερσι. Εσύ όχι. Τι έγινε που έπαιζε με θηλιά στο λαιμό. Έγινε Κώστα, επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Να βγάλουμε κόσμο σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Είμαι από την Ποντοϊράκλεια, ο Μιχάλης. Α, ο Πόντιος, ο Παοξής. Που δεν δίνεις το σκύλο σου ούτε στο Μάριο, ναι. Μάριε, ναι. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Θυμάσαι που σε είπα για τον Λουτσέσκου που έβαλε στην κουκούλα. Ο δικός σου εχθές είπε είναι και σήμερα ο καλύτερος προπονητής ο Λουτσέσκου. Ποιος δικός σου? Ποιος δικός μου το είπε? Ο Ραπτόπουλος. Δικός μου. Ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που στη, στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, άσε την Ευρώπη, ρε. Για Ελλάδα, πρωτάθλημα, δεν μιλάμε. Για μένα είναι, πρέπει... για μένα είναι ο Πέδρο Μαρτίνς. Ποιος είναι αυτός? Του Ολυμπιακού. Τη σκιά του εθνικού. Ο Παντελίδης, για μένα ο Παντελίδης είναι καλύτερο. Εντάξει, καλά. Δεν έχει ρόστερ 70 εκατομμύρια. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, Μάριε. Γιατί είναι, επειδή είπε ο Ραπτόπουλος, τι δεν το κατάλαβα αυτό. Και ο Παπαδόπουλος είπε ότι η κορυφαία ομάδα είναι η Λίβερπουλ. Τι θα το κάνω τώρα, πίσω συγγνώμη. Η Λίβερπουλ είναι, ποιος είναι η Λίβερπουλ. Το είδα και χθες, ναι. Δεν ξέρετε από εμάς. Πάλι στη λίστη της, μας έλεγες χι δύο. Το είδα. Χι δύο μας είπες. Μάριε. Τέσσερις κλασικές κάνουν οι άνθρωποι. Δες λίγο. Στο ένα λεπτό που κράτησε η Brighton Άσο, ανησύχησες? Στο ενάμιση λεπτό. Ναι, Μιχάλη μου, πες κάτι για να κλείσουμε γιατί περιμένει και κόσμος. Να κλείσουμε. Ναι. Πες κάτι για να κλείσουμε, Μιχάλη μου. Πρωτάθλημα. Κύπελο. Και αίτητος. Έτσι. Έτσι, αγόρι μου, Ποντοϊράκλεια, Μιχάλη μου, χαιρετισμού στη σύζυγο. Ο Αντώνης Κασάνδρου, ναι. Λέει, πονεμένε, ενδεκάδες ολοκληρωμένες γνωρίσατε τα κατοχικά πρωταθλήματα, γιατί ό,τι βρίσκουμε είναι υποθέσεις. Πρώτον, Αντώνη, παιδιά, έχει, δεν το 1946 αφήστε. Δεν είχαμε κατοχή. Ναι. Βασικό. Αυτό. Έτσι. Είχαμε βασικό. Είχαμε τους Άγγλους νταβατζίδες. Πριν διάβαζε ο Μάριος την παρέλαση που κάνατε, πρώτη-πρώτη εσείς, και την πρεμιέρα του πρωταθλήματός σας με τη ΜΕΝΤ. 6-2, ΠΑΟΚ ΜΕΝΤ. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να παραχαράξετε την ιστορία, ρε παιδιά. Να σου πω κάτι. Το κάνουν κάποιοι συγκεκριμένοι. Να δεν γίνεται κάτι. Να αλλάξει αυτό. Κάθισα και το σκέφτηκα τώρα. Μήπως αυτοί που χαιρετίζαν τον Σαββίδη ήταν CIA ντυμένοι αστυνομικοί για να τον αρπάξουν. Μπορεί. Επίσης, τότε καλά, η αυτό... Χάρτινη, όπως τη λες, ΑΕΚ, πήγε να πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά από τον Άρη. Ναι, ναι. Αλλά ούτε αυτό το κατάφερε. Και υπάρχει στο βιβλίο του Ανδρέα του Μπόμι αυτό. Ναι, μπράβο, υπάρχει. Ναι. Ωραία, πάμε. Τι γραμμέ, να κάνουμε. Γραμμέ, τρία γραμμέ, έχει ο Άρης, τρία έχει ο ΠΑΟΚ. Δέκα τίτλους έχω, ναι. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Τα βρήκαμε. Πάμε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ναι, Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από New York. Συγχαρητήρια, Αντώνη Παπαδόπουλε. Αντώνη. Πάλι Αντώνη. Ναι, ναι. Ο Αντώνης είναι ένα χρόνο. Καλά, ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος χωρέθηκε. Ποιος χωρέθηκε? Παναγιώτη. Παναγιώτη, θέλω να σας ρωτήσω.
Γιατί είδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι διεκπαιρετικός, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά, δεν καταλαβαίνω. Α, διεκπαιρετικός. Για εξήγησέ του. Είναι αυτός, είναι αυτή, λέγεται σε όλους τους χώρους, έτσι. Ναι, λέγεται σε όλους τους χώρους. Για παράδειγμα, ένας ηθοποιός, λέμε, έκανε μία ερμηνεία... Μα πάνω σου εξηγήσω. Λέμε, ένας ηθοποιός έκανε μία ερμηνεία διεκπεριωτική. Δηλαδή ήταν τόσο στο όριο, ώστε να τον πεις καλό, να μην τον πεις κακό. Αυτό είναι διεκπεραιωτικός. Oh, δηλαδή, έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Yeah. Δηλαδή, δεν θα μείνει στην ιστορία σαν μια ερμηνεία που συγκλώνησε. Δεν πειράζει, έμεινε στην ιστορία σαν αίτητος δαμπλούχος. Δεν θα μείνει σαν τον Παναθηναϊκό. Όχι, έτσι δεν θες να θυμάσαι εσύ. 67-72. Δεν θα θυμάσαι εσύ, δεν πειράζει. Έτσι δεν θες να το θυμάσαι εσύ. Έτσι δεν θες να θυμάσαι εσύ τον ΠΑΟΚ. Θα σε μνημονεύουνε όπως την ΑΕΚ, Σαμπανάτσοβιτ, Σαβεύσκη, Σαραβάκου, Κωστή, χανότανε η μπάλα. Μεγιδόπουλο και Καρά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και αυτούς θα τους θυμόμαστε. Ναι, ναι. Και κύριος Θεσσαλονικός Κρέτης Σαββίδη ήταν υπό αυτούς, γι' αυτό. Ωραίο! Έγινε, Ανδρέα! Γεια σου, Ανδρέου. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Φιλιά στον Big Apple. Και του χρόνου, τρέπει. Φιλιά στον Big Apple. Κάντε και Big Apple. Φιλιά στον Big Apple. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα. Ο no name οπαδός του ΠΑΟΚ και της Arsenal. Ρε τι Μαριούλη, έχεις καταντήσει αηδία ρε, να προσπαθήσεις να καλύψεις και την πιο τελευταία ομάδα, ότι και καλά ήταν καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, που είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα νούμερα. Ερώτηση, που έχει πετύχει. Ερώτηση, ερώτηση. Ναι. Να και σου πω ομάδες που τις πρόλαβες. Ναι. Ναι. Γιατί του 1973 ότι ήταν καλύτερη. Προφανώς, ναι, με Τερζή, σαφώς, πολύ καλή. Με Τερζόπουλο, συγγνώμη. Ερώτηση, ερώτηση. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εκείνη του Ντούσαν Μπάγεβιτς με Σαμπανάτζοβιτς, Κωστή, Τσάρτα, με Κασάπη και με Κοπιτσί ή αυτός ο ΠΑΟΚ. Α, που έπεφτε κάτω ο Αλεξανδρής και έπεφτε πέναλτι συνέχεια. Φίλε, Χρήστο, κλείστον. Τι βλακίες λέει, μωρέ. Ποιος θα λέει, χανότανε η μπάλα ρε, πλάκα μου κάνει. Και εμάς πέρσι χανότανε η μπάλα και μας κλέψα το πρωτάθλημα. Ποια μπάλα χανότανε, παιδί. Τι να κάνουμε, κάτσε τώρα πάνω στο παγωτό. Κάτσε πάνω στο παγωτό και έχεις άλλο παγωτό. Στην ΑΕΚ εκείνη. Σου παίρνω νεότερη ιστορία, έτσι. Έχει κι άλλο παγωτό. Πάντως, όταν δεν συμφωνεί κάποιος με αυτά που ναι, ρε, ουρλιάζει, είναι αυτά που έχει στο μυαλό σου, ναι. Πώς φεύγει ο προοδευτισμός από το παράθυρο και γίνεις ο μεγαλύτερος φασιστάκος. Πώς το είπες, πώς φεύγει ο προοδευτισμός. Πώς από το παράθυρο. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί του, θα κατευθείαν κλείσει. Μπράβο, ρε. Σ' αγαπάω, ρε, κύριε Βουλιασένα, να ξέρεις. Γεια σου, κύριε Βουλιασένα. Γεια σου, Άρσενα. Σε λατρεύω, να το πάρουμε στον Πακού. Α, κανονικά πρέπει η ομάδα να λογοδοτήσει. Πώς γίνεται να παίρνει μόνο τον Νταμπ και αίτητος και να μην παίρνει το τελικό, να πάει στο τελικό WhatsApp. Επόμενη γραμμή. Αλήθεια λέει εδώ πέρα, έτσι. Επόμενη γραμμή. Η Λίβερπουλ έχασε το πρωτάθλημα για 1,17 κάτι σε. Ναι, σ' ακούμε φίλε, εσύ παναστανάζεις. Κατάλαβε και ποιος είναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα στον Ταμπλούχο, καλημέρα και στους πονημένους. Καλημέρα. Αποστολής. Όχι. Λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε τα παραμύθια περί πρωταθλημάτων. Ναι, όνομα, όνομα και ομάδα λίγο, αδερφέ. Όνομα και ομάδα λίγο. Θοδωρής ΠΑΟΚ. Θοδωρής ΠΑΟΚ. Πάμε, Θοδωρή. Πάμε, ναι, ναι. Για να αποκαταστήσουμε, λέω την αλήθεια, για τα πρωταθλήματα προ-1959, επρόκειτο για πανελλήνιες διοργανώσεις μόνο κατ' όνομα. Η ΕΕ έδινε δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις ομάδες που ήταν έδρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι ήσουν οι Παναχαϊκοί. Με το ίδρυση 1891 δεν είχε δικαίωμα στην Ελλάδα. Μπράβο, η Παναχαϊκή α πούμε είναι άδικο, ναι. Σωστό, σωστό. Ναι. Και... αυτές λοιπόν οι διοργανώσεις δεν είναι πανελλήνιες. Ήταν μόνο στο όνομα. Στα τότε γιατί είναι στο site της ΕΠΟ Πανελλήνια. Γιατί η ΕΠΟ θέλοντας να δώσει κύρος σε μια διοργάνωση η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να είναι πανελλήνια. Ναι. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν λιμάνια, δεν υπήρχαν αεροπλάνα. Τα βάφτισε πανελλήνια. Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εσύ πώς λες ότι είσαι τώρα δίκαιος πρωταθλητής, το βαφτίζεις. Αυτό δεν έχοντας όλες τις ενώσεις. Αυτό δεν σημαίνει. Εσύ είσαι πανελλήνιος. Αυτό είναι η δικιά σου. Αυτό είναι η υπόθεση δικιά σου. Αστιώτες είναι αυτά που λέτε εσείς. Αυτό δεν σου στέλνει το πρωτάθλημα. Ενώ η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει στο site της και είναι αναγνωρισμένο το πρωτάθλημα. Δεν σου λέει ο Θοδωρής. Όχι, είπα οξύδε το αναγνωρίζει. Δεν σου λέει ότι δεν το αναγνωρίζει, αλλά σου λέει κάποιε σημειώσει, ρε φίλε. Όχι, αυτό λέει. Άλλο λέει. Λέει ότι δεν το αναγνωρίζει. Το αναγνωρίζει, πώς δεν το αναγνωρίζει. Απλά σου λέει κάποια πράγματα που γίνονται. Όσο και να θες να μεγαλώσει, μικρούλη σου. Πολύ μεγάλο είμαι. 10 τίτλου κακομίρι. Πες τα τέο. Ναι, ναι, ναι. Με τρία πρωταθλήματα. Όσο μικρούλη είσαι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τον έκανε μία με το χώμα. Όσο είσαι και εσύ. Ναι, τώρα ο Τέο δεν ξέρει τι να σου πει. Επιχειρήματα να μιλάτε, όχι με φωνέ. Επιχειρήματα. 27-28 πρωταθλητή Άρης.
πρώτο πρωτάθλημα Άρης. Άστο να πει. Εσύ έπαιζες. Έπαιζε. Εσύ έπαιζες. Έπαιζε και ο ΠΑΟΚ, ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Εσύ έπαιζες. Εσύ έπαιζες. Έπαιζε. Εσύ έπαιζες. Εσύ έπαιζες. Απάντησε λίγο. Απάντησε τον φίλε για να κάνεις. Έπαιζες εσύ. Το ερώτημα είναι λάθος. Δεν έχει σημασία αν έπαιζε ή δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Σημασία έχει. Γιατί αν το έπαιρνε εσύ που έπαιζε, θα έλεγε 4 τώρα. Αυτό το παραμύθι το έβγαλε ο Ολυμπιακός για να δικαιολογήσει το 37 μόνιμα στην Ελλάδα. Τι είναι αυτά που λες, βρε. Και γιατί δεν έβγαλα το 25 και έβγαλα το 28. Και γιατί δεν έβγαλα το 25 και έβγαλα το 28. Γιατί σου λέω το 59 δεν σπίρσε και η Αλφα-Εθνική, αυτό σου λέει, ρε Χρυσάδε. Το ίδιο πράγμα λέτε. Δεν αμφισβητεί του τίτλου ο αυτό ο Θοδωρή. Δεν αμφισβητεί, ρε φίλε. Την Κρήτη δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Τι συζητάμε τώρα. Τώρα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, βλέπω πώς κερδίζεις. Πρωταθλήματα της πλάκας. Ωραία, Τεό. Πρωταθλήματα της πλάκας. Τον κατατρόπωσες, μη στεναχωριέσαι. Εγώ μαζί σου. Έπαιζε σε όλα και υποτάχθηκε σε όλα. Χάσαμε, δεν πήραμε πρωτάθλημα. Σε όλα. Ναι, κάτσε τώρα εσύ τώρα πάνω στον παγωτό. Περίμενε γιατί έρχεται. Πώς έχει 33. 10 τίτλους. 10 τίτλους. Ούτε στο όνειρό σου τρεις συνεχόμενους τελικούς με την ίδια ομάδα. Ντέρμπι κιόλας. Γράφει και πάλι ιστορία. Επόμενος. Μία παίρνει goal of sight. Να... Την άλλη παίρνει 3 πέναλτι. Τι να σου κάνω, 3 παίρνει αυτό. 3 παίρνει με στον εργοτέρι. Τι να σου κάνω. Σε πιάσε, σε βιβλίασε. 3-0 σε είχε. Γραμμή πάμε. Άλλον ένα παιδιά. Είναι άδικο. Και κέρδισε με goal of sight. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Goal of sight το πήρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Νταλή ο παδός του Πάου. Άλλος ευνοημένος. Σκύς τους Νταλή. Άλλος ευνοημένος με την αχτιόγλου αγκαλιά. Άστον. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ναι. Εβδομάδα. Και πώς θα είναι καλή εβδομάδα. Αγκαλιά με αχτιόγλου. Βέβαια. Αχτιόγλου, Γιάννητσα. Θα μιλήσετε μεταξύ σας ή θα μιλήσω άλλο. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Α, ναι, εντάξει. Αυτό συμβαίνει μόνο με τον Ντάλι, κατάλαβε. Πού να μην είναι καλή, με Φέλιτ Βάιερ, γιατί δεν. Μάριε, δεν με ενδιαφέρει τι λες, αν είναι διεκπαιρεωτικό και προτάσει. Είμαι ταμπλούχος, δικαιότατα. Είσαι ομάδα, θα μείνει στην ιστορία ως διεκπεριωτική. Έτσι λες εσύ. Δεν με νοιάζει. Δεν μπάλα, λες ότι θες. Τι να μείνει θεματική. Όχι, τι να μείνει. Με τρεις φαγές, δεν τους νοιάζει. Η καλύτερη ομάδα. Είδα προχθές Βαγγέλη Κουσουλάκη. Παίκτης του Ολυμπιακού σκόρε στον Παράζ να υμνεί τον Άρη του Παράζ. Μπράβο, μπράβο. Έτσι είναι. Άσε να μιλήσουμε λίγο, ρε Μάρι. Άσε να μιλήσουμε. Λοιπόν, είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Είναι η ομάδα με τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Και πώς προέκυψε, είχαμε την καλύτερη επίθεση, αλλά οι άλλοι ήταν 15 βαθμούς πίσω και έπαιζαν γκολ. Αυτό είναι η περιοδική. Το 88 όμως που το πήρε η Λάρισα και είχαμε την καλύτερη επίθεση κατηγορίας, 6 στον Ολυμπιακό, 4 στον Παναθηναϊκό, δεν αξίζει να μείνει στο πρωτάθλημα. Μπαλάρα έπαιζε το Λάρισα. Μπαλάρα, χανόταν η μπάλα. Και σε εμάς χανόταν η μπάλα, πάλι την έβλεπες. Ας το πρωτάθλημα. Για το κύπελο μιλάμε. Στο κύπελο είσαι η καλύτερη ομάδα, στο κύπελο. Ναι. Πώς σου νερεύει. Αφού ευνοημένος είσαι, τρία μάτσα. Ρε Σινταλή, εργοτέλης ΠΑΟΚ που κερδίζει με goal of sight. 15 εκατοστά. Ήταν offside το goal. 15 εκατοστά. Εντάξει, γιατί 15 εκατοστά. Κάτσε, περίμενε, απάντησε λίγο. Ας λέει, Νταλή, περίμενε λίγο. Ρώτησες κάτι. Σου απαντάω. Goal of sight, ΠΑΟΚ, το πήρες. Πανιόνιος, ΠΑΟΚ, Πανιόνιος. ΠΑΟΚ, Πανιόνιος, δεν μου δίνει πέναλτι 25. Μην πας να μιλήσω μετά. Πανιόνιος ΠΑΟΚ ήταν πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Πεντακάθαρο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης goal of sight. 11 εκατοστά. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης goal of sight. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ πέναλτι και κανονικό goal. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει. Για ποιο πέναλτι μιλάς. Χέρι Βαρέλα. Οδηγεί την μπάλα. Δεν υπάρχει χέρι. Ποια κοιτάτε. Έχετε. Ρενταλή ειλικρινά. Πρέπει να τρέπεσαι. Τώρα. Αυτό που έκανε! Συντράιβς δε μπολ! Όσα οφες! Πόνεσέ τους Νταλή συνέχεια! Συντράιβς δε μπολ! Είστε ψεύτικα προπαγανδιστής! Βλέπει Θεός! Βρίσκει στην κοιλιά του! Βλέπει Θεός! Στην κοιλιά του ρε Αλυταρά! Είσαι ψεύτης και Μάριε Χρυσάδε, στην κοιλιά του βρίσκει. Μήπως δεν είναι... Θέλετε... Βάλε τώρα, βάλε τώρα, βάλε τώρα, μας περίμενε λίγο. Μπαίνει στοίχημα, είσαι ψεύτης. Άσε την κοιλιά, άσε την κοιλιά. Το γκολ του Τσιλιανίδη. Ήταν ένα προξηματάκι. Το γκολ του Τσιλιανίδη. Το οποίο στην κρίση του διαιτή είναι σφυρί. Πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο. Τι άλλο θες για να έχει προηγηθεί. Λοιπόν. Είναι 1-0. Δεν είναι 3-0 με κοινό. Είναι 1-0 με κοινό. Βρε, ας το δώσει, ας το μετρήσει. Καλά, εντάξει, του χρόνου θα το μετρήσει. Καλά, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Σαν Ολυμπιακό. Περίμενε λίγο, ρε, τέτοια, περίμενε λίγο. Όταν μπούκαρες μέσα, όταν μπούκαρες μέσα στην επανάσταση με το ΜΑΚ, πόσο ήταν το σκορ.
Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα γινόταν 2-2. Θα γινόταν 2-2. Ναι. Έχει πόσο κλέψαν την πρόκληση. Και θα πήγαινα να διεκδικήσω την τραπέζα. Και θα πήγαινε να κερδίσει εκεί μέσα. Ναι. Γιατί δεν το ξανακάνει. Και ξέρει τι. Η μοναδική ομάδα που το έχει ξανακάνει τόσε φορέ το Καραϊσκάκη είναι το ΠΑΟΚ. Καμία άλλη. Μόνο ο Άριστον απέκλεισε. Η τούμπα του Πειραιά. Ο Άριστον απέκλεισε τα ημιτελικά. Η τουμπάρα του Πειραιά. Ο Άριστον απέκλεισε εκεί μέσα. Ο Άριστον, όχι μόνο εγώ, μην λε ψέματα. Περίμενε. Μην λε μόνο εγώ. Μέσα εκεί τον απέκλεισε ο Άρης και πήγε τελικό. Α, να το ρωτήσει. Να το ρωτήσει για πάμε να κλείσουμε. Λοιπόν, Παπαδόπουλε, διαπίστωσε πώ από τώρα ξεκίνησε. Να προσπαθήσουν να απαξιώσουν όλοι το ΒΑΡ. Ναι, το είδαμε το ΒΑΡ. Το είδαμε. Το είδαμε το ΒΑΡ. Το είδαμε το ΒΑΡ. Δεν ήταν πέναλτι. Έχει παγώσει ένα μαγαζί και μετά πανηγυρίζουν. Βρίσκει μπάλα, είναι πάρα πολύ κοντά. Έγινε ταλή. Να πάμε και τελευταία γραμμή για το μισάρι. Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Έτσι. Ωραία, έγινε ταλή. Καλημέρα, κορίνα μου. Τελευταία γραμμή για το μισάρο. Πάμε να μας βγάλουν τρελούς. Καλημέρα. Τελευταία γραμμή για το μισάρο. Πάμε φίλε, καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Καλημέρα, παιδιά. Παναγιώτης Σταυρούπολη Αριανός. Γεια σου, Πάνο. Παναγιώτης από Σταυρούπολη Αριανός. Πάμε, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάνο Κούμης, Χρήσανδε, είμαστε ο φίλοι. Έλα, Πάνο. Λοιπόν, ακούστε λίγο, παιδιά, να σας πω. Σε συνεργείο είναι. Το Χρήσανδε. Και να πες του ναι, ρε. Ναι. Λοιπόν, το χέρι που δεν δίνει ο Γερμανός χθες. Προχθές, ναι. Βλέπει το ΒΑΡ, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις οι διαιτητές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τιμωρούν την πρόθεση, γι' αυτό και δεν δίνει το πέναλτι. Ναι. Σαφώς και δεν έπρεπε να δώσει, αν υπήρχε ΒΑΡ βέβαια τώρα σε εκείνο το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, δεν έπρεπε να δώσει το πέναλτι εκείνο, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση από τον παίκτη του Πανιόνιου. Εκεί ήταν πέναλτάρα, ρε φίλε, λέγανε τα παιδιά. Ας τον έδω ολοκληρώσει. Εκεί δεν υπάρχει πέναλτι. Ο διαιτητής έπρεπε να δει την πρόθεση, καθαρά την πρόθεση. Ναι. Βρε, όσον αφορά τώρα στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη, αν εκεί ο ΠΑΟΚ σκόνταυτε, αν έδινε το offside, ξέρω εγώ, και σκόνταυτε το ΠΑΟΚ εκεί, ο Άρης μετά δεν θα περνούσε ούτε με ισοπαλία που θέλαμε. Λάθος κάνεις. Θα περνούσε εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν θα περνούσε εις βάρος. Πώς δεν θα περνούσε εις βάρος του ΠΑΟΚ. Θα πήγαινε μετά συνολική διαφορά τερμάτων και τέτοια. Θα είχε ένα βαθμό παραπάνω. Θα έβγαινε χ με τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης θα βολευόταν με χ. Για να περάσει μαζί με τον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ θα χάρε τον Εργοτέλη, αυτό λες. Όχι, ρε φίλε. Αν έπρεπε να χάσει ο ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο. Ωραία, φίλε, συνεργείο είσαι, τι κάνεις. Όχι, περίμενε λίγο. Άμα ήταν 3 και ένα 4, ο ΠΑΟΚ θα είχε έναν. Και έναν 2 και 3-5. Και ο Άρης θα είχε 3 με τον Ακράτητο. Το πατέρα, μία με τον ΠΑΟ και μία με τον Εργοτέλη. 5. Χρήστο. Καινούριο. Θα ήταν τριπλή ισοβαθμία στους 5. Τυχαίο. Ναι. Καινούριο Ραμστάιν. Θα ήταν τριπλή ισοβαθμία στους 5. Θα πρέπει να πούμε σε διαφορά τερμάτων. Παιδιά, τελευταίο break. Άμα την επιστροφή μας. Περίμενε λίγο, άξιο όμως. Ναι. Αν λοιπόν δεν είναι χέρι, όπως λέτε και πέναλτι της ΑΕΚ, άρα δεν είναι και του Πανιουνίου. Στο 120. Ναι, στο 20. Άρα όπως είπες πριν, ας μου το έδινε στο 25. 23 έπρεπε να μου δώσει πέναλτι η Βέρμας εναντίον του Πανιουνίου. Ωραία, μας έχει αδικήσει και να μην περνούσες. Δεν θα φτάνουμε στο 120, κύριε. Γιατί θα δίνει το πέναλτι και θα κερδίζαμε. Παναγιώτη, στο τέλος κρίνεται ο Λιάννη. Στο τέλος κρίνεται. Συγγνώμη. Ούτε στην Κρήτη κρίθηκε στο 57 δευτερόλεπτο. Συγγνώμη, και πού ξέρεις να το βάζεις το πέναλτι. Έτσι πάει, εντάξει, καλά, παιδιά. Ειδικά αν κρίνουμε από μένα. Εσύ έχεις σιώπη, δεν έχεις ανάγκη. Ωραία, λοιπόν. Έτσι διεκπεριωτικά, όπως ο ΠΑΟΚ, θα μείνει στην ιστορία ως διεκπεριωτικός. Πηγαίνουμε στο τελευταίο break για σήμερα. Ό,τι του φανεί του Λολοασλαμή. Αφού διαβάσουμε το μήνυμα του 756. Ασλαμά, πονάς, 26-4-0. Διεκπεριωτικό, δεν το λες κιόλας. Ασλαμά, μη μασάς. Πόνος είναι, θα περάσει. Η Βιτσόσκυλο, ιστερόγραφο. Χρήσανθε, μη φωνάζεις ρε, χαλάν τα πρίμα. Όντως φίλε, πραγματικά. Διάβασε και το 164, μην τον αδικήσουμε. Το 164, θεϊκό πραγματικά μήνυμα. Αυτό ναι, μας αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύουμε. Λέει, καλημέρα στον ντουέτο θλίψης και στον νταμπλούχο. Χαιρετίσματα στον κομπάρσο από Κατερίνη. Δύο μέρες νταμπλούχος. Άρε τεράστια, 164. Περνάω με κόκκινα για σένα συνέχεια. Και μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου, μην τον αδικήσουμε κι αυτό. Που λέει, πού το ρε εσύ. Ας μετρήσει τον γκολ του Τσιλιανίδη που είναι στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί είναι σημαντικό.
αλλά στο δεύτερο είναι του Τσιλιανίδη. Μην αδικούμε. Ναι. Είναι στο 48,5. Ναι, με σκορ 0-0, έτσι. Μας ακούει και ο πατέρας. Με σκορ 0-0. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Αλλά το πέναλτι στον ΠΑΟΚ στο 25 με τον Πανιόνιο είναι ασήμαντο, λέει ο Αντώνης Κασάνδρου. Πάρτα στη μάπα τώρα. Φίλε, το ένα είναι στο 25 πάρτα και το άλλο είναι στο 47. Α, τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει. Και είναι... βάζω γκολ και περνάω, ενώ ο άλλος θέλει άλλα τρία. Άλλα δύο να πάει στην παράταση. Να σου πω να σα αντιστρέψω στη μάπα σα. Μετά τον Αστέρα δεν του δίνει όμως μου φαπέναλτι για να το ισοφαρίσει. Αντώνη, πόσο εξόφθαλμο είναι το ένα. Και πόσο πολύ, πολύ λιγότερο εξόλου με το άλλο. Κατάλαβες, Αντώνη, ενώ στο πρωτάθλημα με τα χιόνια που πηγαίνω μετά την παγωμάρα με τον Πρίγιοβιτς, τη μεταγραφή του Πρίγιοβιτς, πηγαίνουμε στα χιόνια, κόβει τον γκολ του Μπίσης Βάρ εκεί πέρα, είναι κάνα το 0-1. Αλλά πάλι σημασία δεν είναι για αυτούς, κατάλαβες τι γίνεται, Αντώνη. Αντώνη, όλα κλεισμένα είναι φέτος. Δεν έχεις τίποτα στην τύχη. Όχι του Φανή του Λόλο Ασλαμή. Γι' αυτό χτυπιόσαστε να πάρετε την ΕΠΟ. Πήρατε την ΕΠΟ και τελείωσαν όλα. Σας τα έλεγα από πριν. Άντε. Αυτό πήρατε την ΕΠΟ και είστε ήσυχοι. Και αυτό τώρα είναι. Κάντε αυτό που είπε ο Αλέξης στο πρωτοσέλιδο της άποψης. Τι είπε, για πες εγώ, σε παρακαλώ. Σου δώσα το πρωτάθλημα, δώσε μου ψηφαλάκια. Λοιπόν, περιμένουν ήδη γραμμές. Ένα-δύο μηνυματάκια χρωστά, τα πάμε καλά. 2310-287-888. Με ωραίο ρυθμό πάμε να βγάλουμε κόσμο. Καλημέρα. Μαριέ, ένα λεπτό ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ο μισό κλάσμα. Μισό είναι άδικο αυτό. Μισό κλάσμα, μισό κλάσμα. Πέφτει ξύλο σήμερα, Νταλή, είναι άδικο. Ναι, μισό λεπτό. Μισό ναι, παλικάρι μου. Ναι. Με ποιο τρόπο απέκτησε η Μάντσεστερ την Παρί, σε ποιο λεπτό και μέσω του ΒΑΡ, ήταν απέναντι, δεν ήταν, για πες μας, παρακαλώ. Πέναντι, σαφώς. Λέμε... Το τελευταίο, πέναντι. Ναι, πού κολλάει τώρα αυτό, άρα, τι είναι αυτό. Του Πανιωνίου γιατί δεν ήταν απέναντι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ωραία, έγινε, το είπες, ωραία. Πάμε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και εγώ τι θα πω. Δεύτερη φορά σε έσκησε. Μπράβο, Νταλή, καλημέρα, επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον Αποστόλη. Αποστόλης, αληθώς ο κύριος αγόρι μου. Πριν ξεκινήσεις, πες μου πώς νιώθεις που δεν είχε κόσμο σε αυτό το τελικό ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Α, μπράβο. Εννοείται. Τι με νιάζει ρε το πήρα, τι με νιάζει, πλάκα μου κάνεις τώρα έτσι. Καλά, πλάκα μου κάνεις. Όχι φυσικά. Λοιπόν, το άλλο πες του, ότι είσαι 2.000 στο Λευκό Πύργο, το πολύ. Όλοι το είπαν, το πολύ. Μα δεν κατεβαίνουμε, το πολύ. Βαριό, το πολύ. Θα ορίεστε μετά. Απλά έχεις κόσμο επαρχία, αυτό είναι. Ναι. Επαρχία στα χωριά. Λοιπόν, κάποια πραγματάκια, παιδιά, λοιπόν, να οργανωθούμε κάποια πραγματάκια λίγο επιγραμματικά για να πάρουν και οι υπόλοιποι μετά. Το πέναλτι, το offside στον Εργοτέλη, που ήταν offside, εν πάση περιπτώσει, από 1-2 θα έμενε το σκορ 1-1, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά, κάνω λάθο, δεν νικούσε ο Εργοτέλης και ισοφαρίσαμε. Όχι, 1-1 ναι. Ήταν, ναι. Ναι, 1-1 ήταν. Ναι. Με αυτό το 1-1, ο ΠΑΟΚ μετά με το 6-0 θα περνούσε, δηλαδή, στο Σπάτα. Έλατε. Μήπως θα αποκλειότανε, ή να το πω αλλιώς, ο Εργοτέλης που έφυγε με τον ΠΑΟΚ. Εκείνο το μάτι στα Σπάτα, μην το πιάσουμε. Μην το πιάσουμε. Που έφυγε όλη η ομάδα. Γελούσε ο Ζαγόρας εδώ. Άκουσε με, κακώς έχασε ο Εργοτέλης από τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Πάμε να δούμε από τη σκοπιά του Εργοτέλη. Άμα ο Εργοτέλης έπαιρνε 1-1, με νίκη επί του Άρη προκρινότανε, νομίζω ότι προκρινότανε. Προφανώς. Ναι, ναι. Επομένως, ούτε ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι παραπάνω με το 1-2, ούτε ο Εργοτέλης ήθελε κάτι λιγότερο με το 1-1. Εντάξει. Ναι. Αυτό προς αποκατάσταση του θέματος του Εργοτέλη. Τη μεγάλη εικόνα, α, η μεγάλη εικόνα τώρα. Τη μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, η ΕΠΟ είναι δική σου. Τώρα μπερδευτήκα. Η ΕΠΟ είναι μεγάλη. Τώρα τους μπέρδεψες, Αποστόλη. Κατάλαβες τι έγινε. Μέχρι τώρα αποκλειόταν ο ΠΑΟΚ, τώρα η μεγάλη εικόνα. Αυτά που λες, λέω κι εγώ. Η εικόνα είναι. Πήρε την ΕΠΟ και ησύχασε. Ναι. Το είδα και στην Ασμή, το είδα και στην Κρήτη. Λοιπόν, γιατί περιμένουμε κι άλλοι. Το ΒΑΡ δεν ήρθε για να λύσει offside οριακά και θέματα προθέσεως του αμυντικού αν έχει χέρι ή όχι. Το ΒΑΡ ήρθε για να λύσει θέματα όπως το χέρι του Βιερίνια, όπως το πέναλτι που πήρε έξω από την περιοχή η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, όπως το πέναλτι που πήρε έξω από την περιοχή με τη Λαμία πέρσι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το ΒΑΡ θα σου λύσει τα χοντροκομμένα, αυτά που γίνονται πρωτοσέλιδα. Καλά, το λέω. Εντάξει. Το λέω από την μέρα του Αγγλία-Ιταλία 1-1, το φιλικό, το ξέρω, το είπα. Λοιπόν, που δίνει στους Ιταλούς πέναλτι, το οποίο δεν είναι ποτέ. Παιδιά, για το θέμα των χεριών, το χέρι μέσα στην περιοχή πάντοτε και σε όλα τα πρωταθλήματα αποτελεί αμφισβητούμενη φάση. Ο επιθετικός πάντα το βλέπει ότι είναι πέναλτι. Ο αμυντικός πάντα βλέπει ότι είναι ακούσιο. Αυτό. Από εκεί και πέρα ο καθένας το ερμηνεύει ανάλογα. Σήμερα με το εσύ θα ούρλιαζες αν το δίνεις στην ΑΕΚ αυτό. Όχι φυσικά. Δηλαδή, ακριβοδίκαιος ναι, Γερμανός. Ναι, φυσικά. Θα ούρλιαζες. Όχι, θα ούρλιαζα κανονικά. Έχει δίκιο ο Μάριος. Μπράβο, Αποστόλη. Εσύ ενώ δεν έχει ο Αποστόλης, ο Παοξής. Έτσι είναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Το πέναλτι το οποίο παίρνει ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, θέλω να πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος αυτό,
Εάν δινόταν στο 20 δεν θα υπήρχε ούτε μισός να μιλήσει αυτή τη στιγμή. Επίσης, κάτι ακόμα, εάν το έπαιρνε ο Άρης, φυσικά, ο Τσαλτίδης θα μας έλεγε ότι στο το χρονικό σημείο παίζει ρόλο, σε οδηγεί σε τρόπαιο, βέβαια. Βέβαια, και στο 20 το πέναλτι που δεν δίνει, πάλι το ξεχνάνε αυτό, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, πάλι μένω στο 120. Δηλαδή, αυτά ήθελα να πω, ότι γενικότερα να ξέρετε ότι το VAR δεν ήρθε να μας δώσει αυτή τη στιγμή. Το offside του Βαρέλα πέρσι, ακόμα μέχρι και σήμερα, υπάρχουν 10 από τη μία πλευρά που λένε ότι ήταν και 10 από την άλλη πλευρά δεν ήταν. Θα λυνόταν με VAR αυτό? Θα λυνόταν με VAR, πιστεύετε? Δεν λύνεται αυτό το θέμα, σωστό, με VAR. Σωστό. Γιατί είναι οριακό. Ωραία, έγινε Αποστόλη. Άντε σας χαιρετά. Φιλά στα Μίτλαντς, αγόρι μου, να είσαι καλά. Φιλά στα Μίτλαντς. Δεν το ξέρω αν πήγαινα στο Βίλα Βέσπρομ. Καλημέρα. Ακούμε Deutschland, έτσι, νέο κομμάτι από τους Rammstein προς τιμήν του Felix Zweier, του Γερμανού διαιτητή του τελικού του Καλλιπλάστικου το προηγούμενο Σάββατο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Γραμμές ανοιχτές, 2310-287-888. Μέσα σ' όλα αυτός μας έλειπε. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη και παραθαλάσσια Αξιούπολη Κιλικής. Πάμε νταμπλούχα, πάω κάρα. Αυτό κανονικά πρέπει ο Τσαλτίδης να το κάνει βίντεο, να το δουλέψει. Αξιωματικούς Έλληνες αστυνομίας να χαιρετάνε τον Σαββίδη, να παίζει το κομμάτι αυτό. Όπως πρέπει να χαιρετάνε κάθε πολίτη σχόλου. Να μην δείχνει το πέναλτι. Mm. Ποιο σταματάνε, βρε και εσύ. Αν σε σταματήσει η αστυνομία. Ναι, το σταμάτησαν τον. Ρε Παναγιώτη, δεν ξέρω, το σταμάτησαν. Δεν ξέρω. Εγώ υποψιάζομαι την CIA, ναι, τη γλίτα αεροδικό εδώ. Το σταμάτησαν. Άσε τώρα, FBI. Το σταμάτησαν. Αν το σταματήσουν, ναι. Τον κυνηγάει όλη η Αμερική τώρα. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο ανθρωπάκος. Άσε τώρα, μαζί σου. Παιδιά, τι έγινε, βέλη, υποθυμήσατε? Τίποτα. 2310-287-888. Κάλεσε τώρα και σχολίασε τον χαρακτηρισμό διεκπεραιωτικός για τον φετινό ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε διάφορα θεματάκια ως απόϊχο, να το πω στα αγγλικά, from sound του τελικού που είδαμε προχθές. Ο οποίος είναι ο 76ος. Κάτι τέτοιο. Ναι. Έτσι την είπαινε. Νομίζω. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι. 76ος. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έχεις επισημάνει κανένα δύο λαθάκια του Χιμένεθ? Του Χιμένεθ. Ναι. Τι να πει σημάδοψη, πιο κρυόκολη ΑΕΚ είναι αυτή. Πιο κρυόκολη ΑΕΚ, υπάρχει λάθος. Αν το δει σαν φύλαθλο. Έπρεπε να χτίσει, μπορεί να κάνει. Από χειρότερου τελικού τη τελευταία. Το πήρε ο λιγότερο κρυόκολο. Αυτό. Το πήρε ο λιγότερο κρυόκολο. Να πω κάτι. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Φανταστική ήταν. Για 1600 πόσα γίνει. Όσοι ήταν, 1500 γίνει. Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ, αν μου κλείνε το background πίσω. Συνθηματάκια μια χαρά. Θα νόμιζα. Ότι έχει 8000. Θα νόμιζα ότι είναι με. Ότι ναι, είναι κανονικά εικόνα, ναι. Αφήξη ομάδων. Ναι. Τη είδα την επόμενη μέρα το πρωί. Ναι. Τι είδε? Όχι. Που φωνάζουν οι αξίδες. Ναι. Άντε μωρία εκάρα. Άντε μωρία αρρώστια. Και φωνάζει. Άντε μωρία εκάρα. Άντε μωρία αρρώστια. Ναι. Έτσι. Δεν μπορώ να τα πω τώρα. Ναι, ναι. Τι θες, δώσε λίγο ήχο, δώσε λίγο μουσική, κύριε Χρήστη. Τα βρήκαν οι δυο τους, τα βρήκανε! Τα βρήκανε ο Μελισσανίδης με τον Φινιβάν. Ποτέ δεν ήταν μαλωμένοι. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το κάνα τώρα χωρίς κόσμο το πάρει ΑΕΚ. Άιντε, πού είστε όλοι εσείς? Πού είστε όλοι εσείς? Πού είστε όλοι εσείς που φωνάζατε? Φωνάζετε στα ραδιόφωνο. Τα βρήκαν αυτοί, μωρή. ΑΕΚ το πάρει. Ο θαλαμοφύλακας με μήνυμά του. Το πάρει, μωρέ. Να βγάλω. Γραμμή, πάμε. Πήρε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε, Κυρκό, που είσαι? Ο τελευταίος που θέλαμε σήμερα. Για μπάσκετ. Σε λατρεύω. Μετά και τα προχθεσινά του Σαββάτου του βράδυ. Του Σαββάτου του βράδυ. Λοιπόν, καταργείται το μια πόλη, μια ομάδα. Πλέον υπάρχει μια πόλη και ένας οργανισμός. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Από πού να ξεκινήσουμε? Πού να τελειώσουμε? Και πού να τελειώσουμε? Από το βόλεϊ των αντρών. Κύπελο. Από το χάμπολ των γυναικών, πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό. Στο βόλεϊ όμως, ανδρών. Εντάξει, το παρατήσαμε. Από το μπάσκετ των ανδρών. Άστα εκεί, μαύρα χάλια. Σε λατρεύω, είσαι ωραίος. Σε λατρεύω. Και τι να πούμε και για το ποδόσφαιρο, τα σηκώσαμε όλα. Όσο για αυτούς τους κυτρινιάριδες κάτω, εκαθηνών, πρέπει τώρα να φοράνε φουστίτσες. Όχι, έκρε. Γιατί τους έχουμε γκόμενες πλέον. Ναι, είσαι στο όριο, πρέπει να φορά. Είσαι στο όριο, πρόσεχε. Έλα, όχι, μην προσβάλλει. Εγώ δεν μ' άρεσε να προσβάλλει. Ναι, εντάξει, τεράστια, τεράστια, αλλά θα μείνει αυτό το πράγμα, Μάρι, ανεξίτηλο. Βέβαια, όχι, δεν είναι. Σε δημιουργεί και πρόβλημα αργότερα. Τρελό, δεν είναι Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός, ας πούμε, να πήγε τρεις φορές Αθηναϊκός. Κάσε να πει Παναγιώτη και μετά μου λες. Όσο για τους άλλους τους γείτονες εδώ πέρα δίπλα. Πέμπτη θέση και κάνουν φιέστα. Κατάλαβα. Τώρα και στα ευρωπαϊκά, όταν θα ξεκινήσετε από τον Ιούνιο. Σε κάθε παιχνίδι που θα μένετε έτοιμοι να κάνετε και μια φιέστα.
Αυτά είχα να πω, χάρηκα που με ακούσατε. Γεια σας. Σε λατρεύω. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Στέφανος, Ρεάλ Μαδρίτης και ΠΑΟ. Νάτος. Στέφανος, Ρεάλ Μαδρίτης και ΠΑΟ. Κρεστέφανε, με χαλάς. Τέλος. Το έχει πει και ο Ζήνας. Ακούω τώρα ΠΑΟ και Ρεάλ Μαδρίτης. Τι να κάνουμε, ο Παντελής Καφές επιτέλους έρχεται προς την Αγγλία. Ησυχάζουμε εμείς. Τον παίρνετε εκεί πέρα εκεί. Επιτέλους ησυχάσαμε. Τον θέλω εγώ. Τον θέλω εγώ. Πάρτε στον θρόνο. Δωρεάν παιδεία. Στον θρόνο, βασιλιά. Πάρτε τον δωρεάν παιδιά. Θα πληρώσει τώρα ο Ζιντάν και το ταξί και θα σας τον φέρει. Μακάρι, μακάρι. Δεν είναι ακριβώς δωρεάν. Πω. Το κατοστάρι, κατοστάρι είναι σίγουρο, ναι. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Ξοδεύονται για να βγουν 8η. Φοβερό. Ο Παντελής. Πού η Μάντσεστερ, το θέλει. Δεν πιστεύω να πάει στη Μάντσεστερ. Με όσους έχω μιλήσει. Με όσους έχω μιλήσει, τον θέλουμε σαν τρελή. Έλα να, έλα να γίνεις βασιλιάς του Λάνκασιρ. Ναι. Να τον πάρετε να συγχάσουμε εμείς. Δεν πάει άλλο. Ναι, δεν πάει άλλο. Δηλαδή πιο γκέι ποδοσφαιριστή δεν έχω δει, ρε παιδιά. Ποιο? Δεν γίνεται. Πιο γκέι ποδοσφαιριστή. Πιο γκέι ποδοσφαιριστή δεν έχω δει. Άστα καλά. Εντάξει, καλά. Έγινε. Τι είναι καλά. Δεν κάνει για σένα, ρε Στέφανε, τώρα. Τι να κάνει για σένα. Δεν κάνει, τι να κάνει. Τέλος πάντων, δώσει χαρακτήρα εγώ στην ομαδάρα τον Μπόκ για τον Double. Έχουμε να συνεχιστεί και για του χρόνου. Συμφωνείς με τον χαρακτηρισμό διεκπεραιωτικός ΠΑΟΚ. Στο όριο του εκεί τόσο όχι. Όχι, με τίποτα. Το μόνο που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ είναι Σύμφωνας. 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 Όλα θα τα παίρνει. Από εδώ και πέρα όλα θα τα παίρνει. Γιατί θα ρίχνει χρήμα για να κάνει ομαδάρα. Όχι στα λόγια, όπως τύπου Μελισανίδη και Μαρινάκη. Περιμένω να δω, περιμένω να δω ένα, να δω ένα παικταρά. Περιμένω ένα έστω παικταρά. Από αυτούς που έχει περισσότερο παιχνίδι. Όπως ο Ολυμπιακός που έστελνε κάθε χρόνο τρεις φορές αεροδρόμιο τους οπαδούς. Μπράβο, ναι. Μη συγκρίνει αυτά τα πράγματα. Όχι με το κτέλ. Όχι το βούλγαρο με το κτέλ που ήρθε. Ενώ ο Μυραλάς ο Μυραλάς, όταν ήρθε ο Μυραλάς από το ΤΕΒΕ. Ναι, ναι, ο Μυραλάς εκεί ο παικταράς. Ο Μυραλάς ίδια κλάση με τον Μπερμπάτοβ ήταν στα 38 χρόνια. Πλάκα, πλάκα, οι Ολυμπιακοί φίλοι να σου πω κάτι. Περισσότερο κόσμο είχαν μια φορά με τον Μυραλάς και ένα 0-2 εδώ πέρα στην Τούμπα με Καστίγιο που πήγαν 2.000 στο αεροδρόμιο. Στην Τουμπάρα, κερδίσαν στην Τουμπάρα, κατάλαβε τι γίνεται. Που δεν είναι ο υπολογισμό ΠΑΟ, κατάλαβε. Πάνω Παπαδόπουλο, λέει μεγάλο Δαλκά, η Τούμπα, ρε φίλε. Εκείνο ο Κόκαλη έφτιαξε μέχρι να το κάνει. Ναι, 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 ναι. Ρε. Και δεν μπορώ να καταλάβω τόσο Δαλκά που παράζει Μάρι με τον Τέσσερα. Με τον ΠΑΟ. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε Μάρι. Περίεργο, ε. Πολύ Δαλκά, ρε Μάρι. Δε τι έχω κάνει εδώ πέρα. Δε τι έκτισα. Έλα να δει μηνύματα, έλα να δει. Έχει σκάσει, ρε Μάρι. Έλα να δει μηνύματα, ρε φίλε. Έλα να δει μηνύματα. Ρε εσύ, γι' αυτό πανηγυρίζετε. Επειδή είμαστε εδώ του Αλτίδη κι εγώ. Ω, ναι, γι' αυτό. Σήμερα δεν θα έχει και νόημα. Ο αντίπαλο σου δίνει ζωή. Ο αντίπαλο σου δίνει ζωή. Παπαδόπουλε, προχθέ η ποιή θα ρεσταχωρήσει καθόλου πολύ. Τι? Που δεν είναι για καλύτερο το χρήσαν θα υπάρχει πάω. Πολύ στεναχωρέθηκα. Πίστευα θα τον τιμήσει. Δεν τον τίμησε. Δεν τον τίμησε. Έπρεπε να τον τιμήσει. Στη φιέστα λες, ε. Ναι, ναι, έπρεπε να τον τιμήσει. Ο καλύτερος ρεπόρτ του πάω. Χρήσαμε τον Σαλτίδη. Τέλος. Ωραία, έγινε. Πρέπει να κλείσουμε. Όταν τα μάθεις θα τα τον χρήσαν. Κάτσε να χαρίσει τώρα να ακούσει μόνο παοξίδες μετά. Έγινε, άντε για σας. Το καλό. Μήνυμα παοξί θαλαμοφύλακα. Όσο η Nottingham Forest δεν ανεβαίνει κατηγορία, το budget του Ολυμπιακού θα είναι για γέλια. Λέει. Σου λέει. Αν πάω λοιπόν, 300 κάτι θα κάνουμε και αύριο αναφορά. Ένα τεράστιο μπράβο στην ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλέους, που είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Νίκησε ο τελικός στο Βόλο την Κέρκυρα. Χίλια μπράβο στα που λένε του Μαργαρίτη και Χαγιά. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας από μια πραγματικά υπέροχη ομάδα, στην οποία βοηθάνε και ο Κώστας Ολιάδης και άλλοι στον Ηρακλή. Κάτι είναι και αυτό, λες. Με κορυφαίο τον Μακρύ, με ένα υπέροχο προσωπικό γκολ, με παιδιά που είδαν από το μάτς, μου είπανε πραγματικά υπέροχα ταλέντα. Το θέμα είναι τι θα γίνει στη συνέχεια. Για πάει, παιδιά. Βιτσόσκυλο, βάζει το γραμμή μαζινό. Τι έγινε, παιδιά, πάει, καθαρίσαμε. Ναι. Το θέμα είναι ένα και δεν το έχετε πάρει πρέφα. Ο Παναγιώτης. Υπάρχει κι αυτός. Υπάρχει κι αυτός, ναι. Ο Παναγιώτης Γλύκος δηλώνει νταμπλούχος. Τεράστιο. Ναι. Τεράστιο. Και έχουμε θέμα με Γλύκο αύριο. Ασλαμά, μήνυμα σας. Πόνος είναι, θα περάσει. Γεια σου, ρε Βιτσόσκυλο. Υπογραφή, τεράστιο. Η Βιτσόσκυλο. Αδερφέ, να είσαι καλά.
Σε χαίρομαι. Πραγματικά μας στείνεις εκπομπές. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Χρήστο και Όση που έκανε και σήμερα τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Θα κλείσουμε με το τεράστιο Deutschland, τον Rammstein. Για έτσι, τον ακριβιοδίκαιο διαιτητή του αγώνα του τελικού κυπέλλου Ελλάδας. Για τον Felix Zweier που και αυτός χαιρέτησε στρατιωτικά τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Και εγώ πάω για γερμανική κουζίνα σήμερα στο Πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Για τη λιβεριά από το Πιπερών 2310-868-868. Γερμανικά γεμιστά θα χτυπήσω σήμερα.